Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το ψυχιατρίο μας στον Λίμπερο 107,4 για ακόμη ένα πρωινό κοντά σας. Έτοιμοι, μάχημοι, δυνατοί, ξυπνητοί, ακμεότατοι να εφορμήσουμε στην επικαιρότητα μίας ακόμη συγκλονιστικής ημέρας όπως θα είναι η σημερινή. Με ειδήσεις βόμβες. Τρίτη 29 του Σεπτέμβρη. Με λίγο καλύτερο καιρό. Λιακαδίτσα, ανεβασμένη θερμοκρασία σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες που τα βάλαμε τα μπουφανάκια μας, τα βάλαμε τα παντελονάκια μας. Σήμερα ξανά με τα κοντά τα σορτσάκια. Για λιγουλάκι ακόμη. Τελευταία εβδομάδα θα είναι αυτή. Και η κίνηση έχει αυξηθεί νομίζω σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες. Είναι ρε παιδιά, ανοίξαν οι δουλειές και τα λεφόρια περισσότερο κόσμο. Αρχίζουμε σιγά σιγά να ανακτάμε την εμπιστοσύνη μας. Καθότι σε σύγκριση με το λεκανοπέδιο της Αττικής, η Θεσσαλονίκη βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση όσον αφορά τα κρούσματα. Σε ένα πάρα πολύ μικρό αριθμό σε καθημερινή βάση να παίζει μέχρι και το 10. Αναλογικά με το επίπεδο του πληθυσμού, εντάξει, οκ. Okay. Καλά είμαστε με τα 200 άρια που βαράει η Αττική σε καθημερινή βάση, που τα 200 άρια σημαίνουν βάλε και παραπάνω, όπως είπε και ο Σύψας. Για να τονίσει την δυσκολία της κατάστασης, μέσα στα λεγόμενα του ουσιαστικά αποκάλυψε αυτό που λέγαμε όλο το χρονικό διάστημα για το πλασματικό της υπόθεσης, ότι τώρα αντιλαμβανόμαστε και βλέπουμε τα κρούσματα γιατί διεξάγονται 15.000 τεστ, ενώ το Μάρτιο διεξαγότανε, πραγματοποιώντανε 800. Το Μάρτιο που είχαμε τα μικρά ποσοστά και κρατήσαμε έτσι την χώρα και μας υμνούσε όλοι οι φίλοι ως για την διαχείριση της υγειονομικής αυτής κρίσης. Ή το ουσιαστικά η μη πραγματοποίηση τεστ αυτή που έδινε τους συγκεκριμένους αριθμούς και έτσι δεν είχαμε μια πιο ασφαλή εικόνα. Τέλος πάντων, μακάρι να διατηρηθούν τα πράγματα έτσι τουλάχιστον εδώ στη Θεσσαλονικούλα μας, να είμαστε λίγο πιο ασφαλείς, να μην κοιτάμε με μισό μάτι τον διπλανό μας, να μπορούμε να ανοίξουμε τα μαγαζά μας, να ανοίξουμε την δραστηριότητα, να μπορούμε να κάνουμε τα live μας. Που θα είμαστε το Σάββατο, θα είμαστε το Σάββατο περισσότερη η ορχήστρα παρά ο κόσμος. Κάτσε με τα ακουστικά τώρα εδώ τα έχεις κάνει. Βάλ τα ακουστικά, μικροφωνίζει. Γι' αυτό, βάλ τα. Α, ναι, τότε γιατί μικροφωνίζει. Κάτσε κοντά στο μικρόφωνο για να μην. Έτσι αγόρι μου, δώσε την στεντόρια φωνή σου. Δεν ακουγόμαστε από το ίντερνετ, παιδιά. Δεν μπορείτε να μας ακούσετε, που στέλνετε τα μηνύματα. Έχουμε ένα μικρό θεματάκι, ο δαίμον του διαδικτύου. Σε μια τόσο σημαντική μέρα δεν θέλει να ακουστεί αυτή η καθαρή φωνή των FM, το ψυχιατρίο. Τι έγινε Σταύρο μου? Τίποτα φίλε, μετά. Τίποτα, δεν μην ξεκινάς με το τίποτα. Πες πολλά. Όχι, πήγα να πω τίποτα. Ξέρω εγώ, αλλά ότι μετράμε αντίστροφα. Μετράμε αντίστροφα για το μεγάλο παιχνίδι αύριο του ΠΑΟΚ με την Κράσνονταρ. Στις 10 η ώρα ήρθε η αποστολή της Κράσνονταρ. Με όλους τους αμφίβολους. Αυτό διαβάσαμε. Ισχύει. Κράζοντας η τακτική της είναι απλή. Τους φέρνει όλους και θα δούμε ποιοι θα παίξουν. Η Κράζοντας δεν είναι απίθανο να μπλοφάρει και να είναι όλοι καλά. Αλλά δεν είναι απίθανο και να το κάνει για ψυχολογικούς λόγους. Ας όχι δύο το παίξαμε, οπότε. Όχι, άλλο σου λέω. Δεν μπορείς να αποκλείσεις. Ναι, και δεν μπορείς να βασιστείς στο ιατρικό ρεπορτάζ μιας ομάδος. Και όπως έλεγα και χθες, σε αυτό το επίπεδο δεν μπορείς να κάνεις scouting με βάση μια πιθανή απουσία και μια πιθανή απώλεια. Πρέπει να εξετάζεις όλες τις παραμέτρους. Εσύ πρέπει να μπει να παίξει, να πούμε σαλέοντας,
Και τέτοια δεν λένε σε αυτές τις σαν χαλκέντερος. Σαν τι άλλο γράφανε τη δεκαετία του 70. Σαν τιτανομέγιστος. Δεν θέλω να γυρίσω σε εκείνη την εποχή. Όχι ότι τώρα ναι. Απλά τώρα έχει αποκτήσει λίγο περισσότερο κινησμό η γραφή. Έχουμε φύγει από αυτού του είδους την γραφή στο αθλητικό ρεπορτάζ και έχουμε πάει στο πολιτικό ρεπορτάζ στην υιοθέτηση τέτοιων χαρακτηρισμών όσον αφορά τα πολιτικά προσώπατα της εποχής μας. Ενώ παλαιότερα η πολιτική γραφή ή το πιο ψύχρεμη, πιο νυφάλια, πιο αποστασιοποιημένη, πλέον έχει γίνει οπαδική και αυτή, και το βλέπουμε κατά καιρούς το πως φιλαπροσκύμενες εφημερίδες μέσα, κανάλια σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους που διέπουν αυτό το χώρο. Με τι Μωυσίδες, τι Τανομέγιστους, τι διαχειριστές και χιλιά πολλά. Φύγει από εμάς, ας το πάρουν οι πολιτικοί συντάκτες το θέμα, ας φύγει από εμάς. Και όχι μόνο αυτό, και βλέπεις ότι και οι τίτλοι είναι αρκετά ποδοσφαιρικοί. Να φύγει η νοοτροπία αυτή από εμάς και να πάει εκεί. Έχει φύγει όμως η νοοτροπία. Η νοοτροπία τώρα στο αθλητικό ρεπορτάζ έχει πάει σε άλλο επίπεδο του στήλου ότι είμαστε σχεδόν καθαρά οπαδικά. Μην το λες. Τα μέσα λίγο. Αυτοί που το παίζουν οπαδοί, ξέρω εγώ, είναι αυτοί που δεν είναι. Αυτοί κάνουν οπαδική δημοσιογραφία. Εντάξει. Γιατί θέλουν να μπουν σε ένα κλίμα, ξέρω εγώ, είναι σύμπλεγμα του παρελθόντος, ήθελαν να κάνουν αταξίες μικροί και δεν μπόρεσαν και τώρα έρθει η ευκαιρία να γίνουν κακοί και βάναυση. Δεν ξέρω πραγματικά, αυτό πιστεύω, ότι γενικά βλέπω και από ρεπόρτερ άλλων ομάδων, αυτοί που ήταν μικροί μπούλιδες και τους ξέραμε, ξέρω εγώ, άτομα τα οποία τέλος πάντων με το ζόρι έλεγε σε ένα αγιά για λόγους τυπικούς. Οπα. Γκρέμπιστα. Ευτυχώς δεν ήταν το κινητό μου. Ναι. Είναι αυτοί που βγάζουν, που έχουν μια γραφή τώρα όλο μαγκιά, όλο. Τέλος πάντων, εντάξει. Δεν θα κάνουμε. Κάθασε πως τη βρίσκει, παιδιά. Η ουσία είναι ότι μακριά και αγαπημένοι από αυτούς. Δεν χρειάζεται. Αυτοί που ήταν οπαδοί ήταν, αυτοί που θέλουν να γίνουν, ας γίνουν. Δημοκρατία έχουμε. Καλά, δεν σημαίνει κάτι ότι σου να μπορεί να είσαι και οπαδός, ας πούμε, ότι θα πρέπει να. Οι κανονικοί οπαδοί μάχημοι. Ναι. Είναι πολύ λιγότερο σαλιάρδες από αυτό το πράγμα. Ναι, και μάχημος, ας πούμε, να υιοθετείς μια τέτοια γραφή και να παράγεις όλα αυτά τα πρότυπα. Γενικά σε όλες τις ομάδες, του δικού μας που ξέρω εγώ, δεν τον βλέπεις να σαλιαρίζει. Αυτοί που σαλιαρίζουν είναι. Η wannabe, ξέρω εγώ, ο Μανάβης. Ναι. Τεράστιος Μάκης. Ο Μάκης ήταν ένας όμως. Εντάξει. Πώς όταν συγχωρέθηκε ο Παρασίδης, εμφανίστηκαν καμιά 30 που προσπαθήσαν να το μιμηθούν. Να στραβώσουν το στόμα για να. Ναι. Αυτό. Και καταλήξαμε, ξέρω εγώ, σε κάτι κακέκτυπα. Ωραία. Έτσι, ξέρω εγώ, και οπαδικά ψάχνονται όλοι, όλο μαγκιά. Έτσι. Αλλά αυτοί που το κάνουν δεν έχουν καμία σχέση με μάχημο οπαδισμό. Σαλιάρδες είναι. Εντάξει, που. Τα λένε για να παίρνουν like. Καταλάβες. Αυτό το άμα είναι οπαδικό, εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Το θέμα είναι ποια είναι αυτή η ανάγκη του κόσμου στο να διαβάσει μια τέτοια γραφή. Άντε, okay, σε ένα στενά οπαδικό μέσο, περιβάλλον. Okay, είναι πολύ αντιληπτό. Καθένας θέλει έτσι να τονώσει το ηθικό του και να συζητήσει κάτω από αυτές τις συνθήκες, κάτω από αυτό το πλαίσιο. Αλλά ποια είναι αυτή η μεγάλη ανάγκη του κόσμου να διαβάζει καθημερινώς τόσο έντονα χρωματισμένα άρθρα, ότι πετάμε, ράνουμε, κάνουμε, δείξαμε. Εμένα αυτό λίγο με ανησυχεί. Αν είναι ανάγκη του κόσμου ή είναι η ίδια η γραμμή που διαμορφώνεται και καθορίζει την ανάγκη αυτή. Το να γράφεις με έναν τρόπο που σε συνδέει με το κλαμπ δεν σημαίνει αυτομάτως ότι είσαι οπαδός. Ότι κάνεις οπαδική δημοσιογραφία. Γιατί μπορεί με αυτόν τον τρόπο να κάνεις κριτική στο κλαμπ. Εντάξει. Βλέπουμε κριτική όμως στις ημέρες μας. Δεν υπάρχει. Απλά βλέπουμε και το άλλο κομμάτι. Βλέπουμε το κομμάτι ότι με το που πας να κάνεις κριτική, τσουπ εμφανίζονται οι. Τέλος πάντων, οι υπερασπιστές. Ότι. Ναι, το καλό. Πολεμάτε, το καλό. Ναι. Και το άλλο που γίνεται είναι ότι αυτό το καλό, το περιβόητο, δεν έχει στόμα.
Δεν έχει στόμα να πει, παιδιά, εγώ είμαι το καλό. Το καλό δεν μπορεί να είναι αντικειμενικό. Ο καθένας έχει μια αντίληψη, μια υποκειμενική προσέγγιση στα πράγματα. Του καθενός η αντίληψη είναι και πώς διαμορφώνεται. Δηλαδή, διαμορφώνεται η αντίληψή σου μέσα από τη TV με τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν, ή διαμορφώνεται η άποψή σου στο καφενείο μιλώντας με τον Γεράσιμο που είχε παίξει μπάλα στο Φίνικα, ξέρω εγώ, ή στον, στην Αγάκεν της Νεάπολης, εντάξει, και ξέρει και έχει ένα φίλο στην ΠΑΕ. Κατάλαβες τι γίνεται. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα μπέρδεμα, έχουν μπερδευτεί media, social media, media χωρίς επαφή με τα πρόσωπα, ένα ρεπορτάζ ανάλογα με το... Το μεγαλύτερο πρόβλημα της δημοσιογραφίας πλέον στην αθλητική είναι ότι δεν βρίσκεις άτομα τα οποία καμιά φορά που πρέπει να πας κόντρα με το ρεύμα να πάνε. Πάνε όλοι στο ασφαλές. Πάω εκεί που δεν καίει η μπάλα. Έχει μια λογική. Βέβαια, να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, να γίνει τη δουλίτσα, να... Και το άλλο είναι ότι εγώ τώρα τον κάνω το... Έχει μια λογική. Το ίδιο βλέπουμε και στην πολιτική, ότι όλοι πάνε με την ασφάλεια. Ναι, ναι. Επί της παρούσης. Ναι, όχι όλοι, ένα μεγάλο ποσοστό. Τεράστιο ποσοστό αυτή τη στιγμή των... Ναι, όμως δεν θα κάνεις ποτέ διαφορά έτσι. Να ξέρεις. Να είσαι μια ζωή με το 400 και πήγαινε βγάλτε. Ενώ άμα πας κοντά στο ρεύμα είσαι με το, όχι, είσαι με το 200. Ναι, είσαι πολύ λιγότερα. Το κόντρα στο ρεύμα δεν είναι για όλη την ώρα. Γιατί και το ρεύμα έχει τα δικιά του πολλές φορές. Εντάξει. Αλλά υπάρχουν στιγμές που το ρεύμα δεν έχει τα δικιά του. Και επηρεάζεται από παράγοντες τριτογενείς, από λαϊκιστές, από... Τριτογενείς παράγοντα. Από άτομα τα οποία λαϊκίζουν, από άτομα τα οποία έχουν συμπάθειες σε πρόσωπα, από άτομα τα οποία τέλος πάντων εξυπηρετούν συμφέροντα. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να πας ότι, αδερφέ, δεν είναι έτσι, είναι γιουβέτσι. Θα φας τον πινελίκι, αλλά όταν θα έρθει η στιγμή που θα είναι έτσι, θα έχεις φάει απλά τον πινελίκι. Κατάλαβες. Αλλά εντάξει. Βέβαια, εντάξει, αυτή είναι μια φιλολογική και φιλοσοφική κουβέντα. Όταν τα πράγματα δεν πάνε και καλά σε μια ομάδα, αν πάνε καλά, δηλαδή αν αύριο προκριθεί ο ΠΑΟΚ, για κάποιο χρονικό διάστημα δεν θα υφίστανται τέτοιου είδους και ύφους συζητήσεις, γιατί θα επικρατεί μια επάρκεια. Το θέτει πάρα πολύ καλά, δεν υπάρχει κριτική στα social. Αν κάνεις, θέλεις το κακό της ομάδας. Αν δεν κάνεις, είσαι υπαλληλάκι που κρύβει τις σκουπιδιάρες κάτω από το χαλί. Για να είσαι αρεστός στη μεγάλη μάζα, θέλει η γραφή του τάδε, τέλος πάντων, ρομαντικές εκθέσεις ιδεών. Γι' αυτό και εγώ την ψωνίζω, Κρίς, όταν βλέπω κείμενα με επίκληση στο συνέστημα. Που έχουν αυτήν τη στόχευση. Δεν σου δίνουν κάτι, σου λένε πόσο ωραίος είσαι. Εσύ μπορεί να είσαι, τέλος πάντων, σαν την Παναγία των Παρισίων, αλλά... Ωραία είναι η Παναγία των Παρισίων. Τον Κουασιμόδο θες να πεις. Ναι, αυτό το πράγμα. Ωραία. Μπορεί να είσαι σαν αυτόν. Εντάξει. Τι να πεις τώρα. Γενικά είναι μεγάλη κουβέντα. Το θέμα είναι ποιος μπορεί να αξιολογήσει. Μπορεί να μην είσαι τόσο κομψός, αλλά να σε παρουσιάζουν, ας πούμε, στον υπερκομψό, στον βασιλιά του στυλ. Ναι, η επίκληση στο συνέστημα σου. Η οποία κανονικά δεν πρέπει να έχει καμία θέση σε ό,τι γράφεις. Όταν είσαι δημοσιογράφος. Στη δημοσιογραφία, ναι, στο υποτιθέμενο πρωταρχικό αξίωμα της αντικειμενικής καταγραφής και της αποστασιοποιημένης, ναι, αλλά δεν υπάρχει αποστασιοποιημένη δημοσιογραφία. Όλες έχουν τον υποκειμενικό χαρακτήρα. Καταρχήν, ας πούμε, του συντάκτη. Δεν γίνεται ένας συντάκτης, ένας πολιτικός συντάκτης εν προκειμένου και μετέπειτα, ας πούμε, σε οποιοδήποτε ρεπορτάζ, να μην έχει μια θέση στα πράγματα. Μία άποψη. Η οποία πρέπει να εξελίσσεται μέσα. Να φιλτράρεται με βάση, ας πούμε, την αντικειμενική πραγματικότητα. Μέσα από τα γεγονότα. Ωραία, σίγουρα τέλος πάντων μπορεί να ζυγίσει ο συντάκτης διαφορετικά ένα γεγονός από ένα άλλο. Θα πρέπει να είναι το αντίστροφο. Εντάξει. Εκεί έγκυται και η οξυδέρκεια και η ικανότητα και το ταλέντο, ας πούμε, του συντάκτου στο να μπορεί να αντικειμενικοποιεί τα πράγματα. Το είπα. Δωρεά μαθήματα παρέχουμε εδώ. Επτασύλαβο. Αυτά τα μαθαίνετε σε δύο εξάμηνα στο πανεπιστήμιο. Δεν τα μάθουν ποτέ στο πανεπιστήμιο. Ναι. Όχι, τα κάναμε.
Είχαμε τέτοιου είδους, ας πούμε. Στις σχολές δεν θα μάθουμε. Στις σχολές όχι. Στο πανεπιστήμιο που είναι έτσι πιο διευρυμένη η προσέγγιση των πραγμάτων, ανάλογα για τους καθηγητές που έχεις, θα τα διδαχθείς. Βέβαια, παιχνίδι έχουμε αύριο. Ναι, με αυτά και με αυτά. Εκεί ξέρεις γιατί στο λέω. Γιατί συζητούσαμε και, και απ' έξω. Η αντιμετώπιση της επόμενης μέρας ανάλογα με το αποτέλεσμα. Ναι. Κάναμε μέρα νύχτα. Εφιάλτης. Εφιάλτης και παράδεισος. Εδώ είναι η κόλαση, εδώ είναι και ο παράδεισος, εδώ που λέει. Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Ναι, ναι. Είναι ένα γιατί, παιχνίδι. Ναι, όχι, είναι ένα παιχνίδι πρώτον. Δεύτερον, είναι γνωστά τα δεδομένα. Ποια είναι τα καλά του ΠΑΟΚ, τα στραβά του ΠΑΟΚ, ποια είναι τα καλά της κράζοντας, τα κακά της κράζοντας. Ωραία. Πού υπάρχουν αδυναμίες, πού υπάρχουν προτερήματα. Εντάξει, ξέρεις τα δεδομένα. Mm-hmm. Πλέον είναι θέμα ημέρας. Δεν θα αλλάξει κάτι στα δεδομένα. Αλλά όταν συζητάμε για τέτοια θέματα, εντάξει, η επόμενη μέρα είναι, φίλε, ξεκάθαρο το αποτέλεσμα. Και είναι Ανατολή-Δύση. Δεν είναι δηλαδή. Θα πας να προσεγγίσεις το πράγμα στη λογική, παιδιά, ήταν μια κακή μέρα, μια καλή μέρα. Ωραία. Στο καλή μέρα δεν θα σου πει τίποτα γιατί δεν είσαι, δεν το βλέπεις πατριωτικά και δεν φωνάζεις και δεν κάνεις και δεν ράνεις. Εσύ το μεταξύ μπορεί να έχεις πιει δύο μπουκάλια από τη χαρά σου το βράδυ. Ωραία, και να έρθεις στο στούντιο να είσαι τέλος πάντων. Οτιδήποτε, εντάξει, οκ. Okay. Ωραία. Και απ' την άλλη, αν πας να είσαι λίγο ήρεμο σου μετά από γκέλα. Ωραία, θα την πέσουν γιατί και έτσι τους καλύπτεις, τους κάνεις. Για τα δεδομένα έχουν διαμορφωθεί. Αυτά είναι. Πάρα να παίξουν δύο ομάδες αύριο, οι οποίες είναι. Σε ίδια αγωνιστική μοίρα. Ναι, έχει γίνει το ένα ημίχρονο στην Ρωσία που θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά τα δεδομένα υπέρ σου. Δεν είναι. Θα πρέπει να ανατρέψει μια κατάσταση. Ωραία, και μετά συνολικά θα κρίνεις τι έγινε στη σειρά των δύο αγώνων. Και είναι οριακή κατάσταση και ματς λεπτομεριών. Όλα ουσιαστικά. Τα μάτς, είναι play-off Champions League. Ωραία, όλα τα play-off του Champions League που έχω τα πάλεψε. Ναι. Εντάξει. Δεν έχει σημασία. Άλλες οι λεπτομέρειες, πέρασε η πιο ακριβή ομάδα, αυτή που σπρώχτηκε, αυτή που είχε σκληρότερο μέταλλο. Γιατί εγώ σε αυτό ποντάρω αύριο. Ότι οι ρώσικες ομάδες είναι νοοτροπία σόφη. Ναι, εταιρεία διασκέδασης. Σου εξήγησα πώς είναι οι ρώσικες ομάδες. Οι ρώσικες ομάδες είναι. Πώς είναι η καφετέρια στο χωριό που πάει στείνει ο άλλος ένα καφέ που κάνει 400 χιλιάρικα για να το στήσει και δεν θα βγάλει ποτέ και πάει ο δίπλα ναι, και στείνει ένα με 500 γιατί έχει τσάφρο με 400. Έτσι στείνονται με αυτήν την νοοτροπία, στείνονται οι ρώσικες ομάδες. Ωραία. Και το μέλημά τους δεν είναι να χτίσουν ένα μέταλλο τέλος πάντων και να διακριθούν. Το μέταλλο τους είναι να προσφέρουν θέαμα. Να έχουν παίκτες που κάνουν τσικλίκια μέσα, που είναι εντυπωσιακοί επιθετικά, ούτε κοιτάνε την άμυνα. Όλες οι ρώσικες ομάδες. Δεν έχεις δει ποτέ ρώσικη ομάδα να μένει πίσω από την μπάλα. Γι' αυτό σε κάτι φάσεις, κάτι το 17, κάτι σε προχωρημένα επίπεδα Champions League, κάτι τάλιρα. Ναι, πέρα από την. Τσεσεκά είναι η μοναδική ομάδα που έχει κάποιο μέταλλο, ξέρω εγώ. Η Zenit διαμορφώνει τα τελευταία χρόνια κάτι. Και η Σαχτάρ από την. Ας τη Σαχτάρ. Παραπλήσια. Η ναι. Σαχτάρ είναι η πιο δυτική ομάδα της Ανατολικής Ευρώπης. Ναι. Καμία σχέση δεν έχει η Σαχτάρ με όλους αυτούς. Η Σαχτάρ παίζει. Ναι, της πήρε χρόνια να το κάνει αυτό. Και Σαχτάρ, δισεκατομμύρια τώρα. Ναι, η Σαχτάρ όμως παίζει. Μέχρι να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Η Σαχτάρ είναι, φίλε, εκπληκτική. Ναι, αλλά πόσα χρόνια, αυτό σου λέω, πόσα χρόνια δεν είναι. Διακρινόταν από την αρχή, δηλαδή την πρώτη πενταετία που δημιουργήθηκε, που την πήρε ο Αχμέτοφ, πρωταγωνιστή. Ναι. Δεν είναι δηλαδή ότι έχει κάνει καμιά σούπερ κοιλιά και ότι. Μια χαρά είναι σε αυτό. Τώρα βλέπω εδώ τα αποτελέσματά της είναι χάλια φέτος. Τι, δεν πήγε κάτι στην Ουκρανία. Ναι, ναι. Εντάξει, ναι, και θα φορτσάρει. Σούπερ Κάπ έχασε Δυναμό Κιέβ, έχει κάτι Χ, κάτι ήττες μες στο γήπεδό της. Έχει όλες... πολλούς παίκτες που μεγαλώσανε. Τώρα αλλάζουνε μάλλον σιγά σιγά. Μέσα στο τέτοιο. Είναι επειδή την πιάσαμε. Στον μπαμπά θα διαλυθεί. Εντάξει, δεν μπορεί να κάνει και μια κακή χρονιά. Οκ, okay, δεν τρέχει τίποτα. Αχμέτοφ έχει. Εντάξει. Θα ανεβάσει λίγο το αέριο. Θα πάρει 5 Βραζιλιάνους υδραυλικούς. Ναι, εντάξει, αναλογικά ρε παιδί μου με τα ποσά που έχουν δαπανηθεί στην ρωσική αγορά, δεν υπάρχει η αντίστοιχη ότι επιτυχία. Ότι ήρθε η Κράσνονταρ, εσύ που το είδες και μας έχεις μπερδέψει. Τι είπα ρε, τι είπα ρε. Ότι ήρθε η Κράσνονταρ. Ναι. Ήρθε, θα έρθει. Τι.
Ναι, έχει τεράστια διαφορά. Το σενάριο που από χθες λέγεται. Mm-hmm. Και στέλνω στους όσους λέω, είστε κράτος, δεν το πήρα χαμπάρι. Ε, εντάξει, εν τη ρήμη του λόγου τώρα το είπαμε. Ναι, με μπέλαψε εμένα. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Ωραία. Ναι. Και ψάχνουν τώρα στον πάγκο. Δεν θα σκόλπω. Μα το πάω 24 αυτό το καλά. Ξέρω Μπατμανίδης ότι ήρθε κράτοντα. Τι μας κρύβουν. Τι μας κρύβουνε. Ήρθανε με το τρένο από το βράδυ για να είναι στην πλατεία στο τέλος το πρωί. Το σενάριο που επικρατεί είναι ότι και οι τραυματίες θα ταξιδέψουν και βλέποντας και κάνοντας. Θα δούμε. Α, το Χριστίνακι. Έντονο φλερ της Χριστίνας με τον Παναγιώτη. Η Χριστίνα η οποία το βλέπει σαν μπισκοτολούκου. Ωραία. Τον έχει, δεν θα το διπλαρώσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό είναι ο δίδυμος. Δεν γλιτώνει αυτό. Δεν ξέρω, δεν το παρακολουθώ. GNTM βλέπω. Σαν μπισκοτολούκου μου το βλέπει. Εντάξει. Αυτά τα νεαρά αγόρια τα. Εντάξει, έχουν αλλάξει πρώτα πράγματα. Είπαμε 21-22 χρονών ποδοσφαιριστής, είσαι ολοκληρωμένος. Θεωρείς έτοιμος να κουβαλήσει πλάτες σου μια ομάδα. Έχει αλλάξει η υποδομή των πραγματών. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε το διαλυματάκι μας το πρώτο. Να επιστρέψουμε. Αφού να. Παιδεύσαμε το κοινό. Ναι. Θα βάλουμε και διαγώνισμα. Βγάλτε μια κόλλα χαρτί. Μαζί μας η εκπληκτική, η τεράστια, το κορυφαίο στοιχηματικό μπραντ του πλανήτη. Η Big Win. Οι επαναληπτικοί αγώνες για τα playoff του Champions League έφτασαν και το puzzle των ομάδων που θα αγωνιστούν στους ομίλους ολοκληρώνεται. Και συμπληρώνεται. Στην Big Win ζεις τη δράση με εύκολη εγγραφή, ακόμα καλύτερες αποδόσεις και σούπερ ειδικά σε όλους τους αγώνες. Big Win, το νόμιμο στοιχηματικό site για ασφαλές παιχνίδια από όπου και αν βρίσκεσαι. Επιτρέπεται άνω των 21, αρμόδιος ρυθμιστής UKGC, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή και θέα 2-10-92-37-7-7-7. Στο Regency Casino Θεσσαλονίκη έχετε την ευκαιρία με κάθε νέα εγγραφή να μπείτε δωρεάν σε κληρώσεις για αυτοκίνητα, για λεφτά, για οτιδήποτε. Στο καλύτερο και πιο ασφαλές περιβάλλον της πόλης μας μπορείτε να πάτε και να διασκεδάσετε όπως πρέπει. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο ψυχίατριο μας, 10 και 40 πρώτα λεπτά. Τρίτη σήμερα, 29 του μηνού, Οσίου Κυριάκου του Αναχωρητού. Μόνο ο Κυριάκος εορτάζει σήμερα. Ποιος άλλος. Χρόνια πολλά λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε που πηγαίνουν τα χρόνια μας. Αν κάτι έτσι ας πούμε κανένα ψυχουλάκι και εδώ στην εκπομπούλα μας, καλώς να ορίσει. Να ανακαλούμε και να αναμοχλεύουμε ονόματα μέσα από όλη την μυθολογία. Είναι του Κυριάκου σήμερα, Σταύρο. Το λέω. Πιανού Κυριάκου, του ενός, του Οσίου, του Αναχωρητού. Γι' αυτό λέω χρόνια πολλά στον Πρωθυπουργό μας, κανένα ψυχουλάκι δεν άμα. Δεν έχει ένα Κυριάκου. Ναι. Α, αυτά να καταργηθούνε. Εγώ πάντα μπερδεύομαι με τον Κυρκύρ, γιατί του λέω χρόνια πολλά στην άλλη γιορτή του Κυριάκου. Ναι, έχει πολλούς Κυριάκους. Α, δεν θέλω τέτοια. Στείλε, μήπως και αυτό. Παίξε το άσοχη. Πόσους Κυριάκους έχει, μωρέ. Πότε Κυριάκου. Κάτσε να δούμε. Πότε γιορτάζει ο Κυριάκος. 29 Σεπτεμβρίου μου το βγάζει. Είναι του Κυριάκου. Αγόρι μου δεν είναι ένας, κατά τον πάρουμε. Ναι, βάρτε εδώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Ολύμπερο. Όλα έγραψα. Πότε γιορτάζει ο Κυριάκος και όλα μου δίνουν την 29η του Σεπτέμβρη. Αυτός είναι ο Γκράντε Κυριάκος, το όνομα. Τώρα η άλλη είναι την τετάρτη. Τα τσικό. Τι εννοείς, και το επιθετό γιορτάζει. Στην Κύπρο μπορεί να γιορτάζει. Δεν είναι Κύπριος, ε. Όχι, okay, δεν. Θα μπορούσε. Είναι βόλιο το καρδιτσιώτης. Ναι, συνδυασμός θανάτου. Στείλτε εσείς τα χρόνια σας πολλά και ας είναι και airball. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, για πες. Υπήρχε ένας φίλος που έκανε στατιστικά, και υπάρχει, ο Τζόνιο Γκορέζης, ο οποίος νομίζουν όλοι τον είναι Γιάννη. Και μια φορά ταξιδεύουμε σε ένα παιχνίδι Ξάνθη. Στο μεταξύ του λέει Γιάννη. Το Τζόνι τι είναι, παρατσουκλή. Είναι έτσι, έτσι προέκυψε. Ναι. Ωραία. Και σε ένα ταξίδι στην Ξάνθη δεν έχει σταματήσει να απαντάει στα τηλέφωνα καημένος. Αλλά τι να λέει τώρα σε όλους, δεν με λένε για. Εντάξει, ναι. Χρόνια πολλά, ευχαριστώ, ναι, ευχαριστώ, ναι, ευχαριστώ. Ναι. Σαν τον Νικολόπουλο, πώς λεγόταν, τον. Το βουλευτή τότε της Νέας Δημοκρατίας, Πατρών, το θυμάσαι, το ιστορικό βίντεο που σήκωνε τα τηλέφωνα. Ναι, γέροντα η ευχή. μυθικό βίντεο. Σαν σήμερα το 380 π.Χ. λαμβάνει η χώρα η ναυμαχία της Αλαμίνας κατά μία εκδοχή. Ο Αθηναϊκός στόλος υπό το Θεμιστοκλή συντρίβει τον περσικό στόλο του Ξέρξη. Τους διαλύσαμε.
Ξεφτυλίσαμε. Ναι. Να τι να ξέρουν τώρα εκεί πέρα, πέρασε αυτά. Περίμενε και στα στενά, λέει, έλα, σου πω, έλα. Ποτέ δεν μπήκατε με στο στενό. Κάτω στο αρχαίργο. Κάποιο βοηθήσει κάποιο. Κάποιο φιλόλογο σα μεταφράσει. Μεταφράσει το ποτέ δεν μπήκα. Το σύνθημα αυτό. Το σύνθημα αυτό, αλλά και με μία παράφραση. Ναι, ναι, προ του. Και υποκριτή. Και να φωνάζουν οι Πέρσες ο Δαρίος είναι ο μπαμπάς σας και τέτοια. Λοιπόν, φιλόλογοι που είστε δισεκατομμύρια. Ναι, να δούμε. Ναι, για να. Α, επίπεδο στην εκπομπή. Μπορεί να έχουν σχολείο. Ποιοι να έχουν σχολείο, μωρέ. Δεν έχει διοριστεί κανείς. Ένα αυτό και ένα δεύτερο μπορεί να έχει κατάληψη. Κατάληψη μέχρι να βγει ο ΠΑΟΚ Champions League. Όπως έγραψε το πολύ σοφό πανό, υποθέτω κάπου στο κόσμο τελειώπη. Ναι. Τώρα τι συμβαίνει με αυτό το. Αν είσαι μαθητής. Αν είσαι μαθητής, θες να περάσει η ομάδα σου, φιλιά σου. Θες να περάσει η ομάδα, ή λες, άμα είναι να κάνουμε κατάληψη μέχρι να βγει ο ΠΑΟΚ Champions League, να μην κάνουμε ποτέ μάθημα δηλαδή στη ζωή μας. Ναι, αυτό. Ναι. Θέλεις ή δεν θέλεις. Όχι, ρε, είσαι μαθητής, δεν υπάρχει κάτι άλλο από τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Τι να κάνει. Αν προκριθεί ο ΠΑΟΚ. Θα βγει κάποιος να πει ότι ήταν δάχτυλος κεραμαίος για να ανοίξουν τα σχολεία. Εδώ σε θέλω. Θα σου βοηθήσουν κι αυτοί σε κάτι, μόνο να μας δείχνουν. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Πάρε και ένα τηλέφωνο, Κυριάκο, το Τζέφεριν και πες, αδερφέ, πρέπει να περάσει. Πάω γιατί αντιμετωπίζουμε. Ναι, δεν μπορώ να διορίσω καθηγητές, δεν μπορώ να αραιώσω τα παιδιά από τις. Ναι, έχω και μια μανούρα με τις μάσκες. Δώσανε δεύτερη παρτίδα, το ξέρεις αυτό, και πάλι ήταν. Πάλι λάθος τα μέτρα. Δεύτερη παρτίδα με όλο αυτό το σκηνικό που έγινε. Μας και είναι Γεωργιανή εταιρεία. Και ήταν και αυτές λάθος. Πάμε τώρα για τρίτη. Πάλι μεγαλύτερες. Πάλι σαν... μικρότερη, πως ήταν καμιά. Όχι. Πάλι λάθος τα μέτρα. Πάλι λάθος τα μέτρα δώσανε τα. Μπράβο, τα παιδιά. Τα πατρών. Εντάξει. Πάμε στο παιχνίδι. Θέλω ο κόσμος να ακούσει εδώ την αρμάδα του Φερέιρα. Κοίτα, δεν έχει αλλάξει κάτι με το πώς το προσεγγίζει ο ΠΑΟΚ. Χαμηλούς τόνους. Σήμερα έχει συνεντεύξεις. Δύο νομίζω μιλάει ο Αμπέλ Φερέιρα. Θα μιλήσουν και αυτοί σε κάποια φάση. Για μένα είναι ότι πιο βαρετό αυτές οι συνεντεύξεις. Απλά σε βάζω το κλίμα. Ναι. Δεν θα μάθεις ποτέ τίποτα από αυτές τις συνεντεύξεις. Μην τσακούτε. Άμα κάνουμε συνθέσεις. Δεν πάω πλέον. Ρε. Και στις αποστολές δεν πάω. Βάλε και εμένα. Δηλαδή, αφού τη βγάζει και στο YouTube, πάω μόνο για το γήπεδο, πάω και το κουσκούς. Δηλαδή τι να πάω, να ακούσω τα ίδια και τα ίδια τώρα, 20 χρόνια πηγαίνω. Γιατί γίνονται αυτές πριν το match? Γιατί είναι το πρόμο. Είναι το πρόμο του αγώνα ουσιαστικά, αυτή είναι η λογική. Και η λογική ότι να έχουν να γράψουν και κάτι και τα μέσα, να μην είναι κενείς. Ναι, αυτό είναι πρόμο. Ναι. Μιλάνε αυτοί, γράφουν μέσα, μπαίνει στο κλίμα. Αυτό είναι το story. Απλά δεν είναι τίποτα προπονητής ποτέ. Γιατί να πούνε, εντάξει. Ναι. Δεν θα ήθελες να πούνε κιόλας. Ναι. Κοίταξε, εσύ δημοσιογραφικά θα ήθελες, αλλά στην πραγματικότητα δεν θα ήθελες να πούνε. Το θέμα είναι να μιλήσουν μέσα στο γήπεδο. Φαντάζεσαι, ξέρω, προπονητής σου πει, θα μιλήσουμε στο γήπεδο. Δεύτερη ερώτηση. Θα μιλήσουμε στο γήπεδο. Τρίτη ερώτηση. Αυτό μόνο. Ναι. Γίνεται σφαγή με τα μηνύματα από κόσμο που μας ακούει από το ίντερνετ και δεν μπορεί να μας ακούσει σήμερα. Χρόνια πολλά στο Κυρκύρ. Το τεράστιο. Τον παραλίγο βουλευτή, μας έφαγε ο Καστανίδης. Εντάξει, αλλά... ρε, Χάρης Καστανίδης τώρα, ναι, είναι, ναι. Θεσσαλονίκη είναι, δύναμη, τι να λέμε. Δύναμη. Και είναι από τις πιο πράες φωνές. Καλωτικός άνθρωπος. Ναι. Μέσα στο Κινάλ. Ποιο. Οι υπόλοιποι του Κινάλ, δηλαδή κάτι Λοβέρδη και κάτι τέτοιοι που έχουν στρέψει. Της γενιάς αυτή είναι λίγο προβληματική. Ναι, έχουν... νέα παιδιά έχουν. Ναι, ρε παιδί μου, έχουν στρέψει σε άλλη κατεύθυνση το κίνημα αλλαγής. Ο Χάρης ο Καστανίδης παραμένει. Πασόκ Ορθόδοξος. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Γιορτάζουν λοιπόν οι Κυριακοί. Ωραία. Η κατάσταση είναι συγκεκριμένη. Βρήκαμε μια χριστιανική γιορτή. Δικαίωση του καλεντάρι. Έτσι. Τέλος πάντων, το παιχνίδι το προσεγγίζει πάρα πολύ. Νομίζω τα κουκιά είναι πολύ μετρημένα. Το πώς θα παίξει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή Ζίφκοβιτς, Ίγκασον, Βαρέρα, Μιχαηλίδης, Κρέσπου, Γιαννούλης, Σβάμπ, Κατουρί. Εγώ πιστεύω θα βάλει. Η μόνη θέση που παίζει είναι αυτή με τους τρεις κοντούς. Που πρέπει να παίξουν οι δύο. Κρατάς τον Τζόλι για μετά το 65 τον Μπέλκα. Ο Τσόλακ θα είναι. Τσόλακ θα είναι. Θα είναι, λες. Δεν γίνεται σε αυτό το παιχνίδι να μην έχει σεντερφόρ.
Δεν γίνεται. Mm-hmm. Πώς τον είδες, γιατί το σχολιάσαμε το. Ήταν μέσα σε όλες τις φάσεις. Ναι, είχε δοκάρι. Ναι, είχε το κερδισμένο πέναλτι που για εκατοστά τελικά ήταν offside. Ήταν μέσα στις φάσεις όλες. Είχε κάποιες ατυχίες, κάποιες κακές στιγμές. Αλλά είναι μέσα στις φάσεις. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα έρθει και η στιγμή που θα το βάλει. Ελπίζουμε να είναι αύριο. Να ανοίξει. Είναι έξυπνος. Βαγγέ, βουαγγέ, βαγκάι. Εντάξει, ανέτοιμος. Φανερά ανέτοιμος. Βέβαια, έπεσε και σε έναν αγωνιστικό. Το παιδί είχε να παίξει, είπε μου, πριν 6 μήνες. Αθλητικά δηλαδή είναι πίσω, είναι πολύ πιο γρήγορος κανονικά. Αυτό αν χρειαστεί, κανένα 20 λεπτό στο τέλος. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί, γιατί αν χρειαστεί σημαίνει ότι κυνηγάμε το σκορ. Mm-hmm. Ωραία. Τρεχάτε ποδαράκια μου θα είναι. Σημαίνει τρεχάτε ποδαράκια μου, ναι. Εγώ εκτιμώ ότι ίσως κρατήσει τον Μπέλκα για αλλαγή. Αν και είναι αρχηγός τώρα, δεν είναι εύκολο. Με την έννοια ότι χρησιμοποιήθηκε ως βασικός ναι, στο και, Βόλο. Και είναι και το άλλο, ότι είναι πολύ σοβαρό το ενδεχόμενο να χρειάζεσαι ένταση μετά το 65. Και ο Τζόλης είναι ένα 18χρονο παιδί, top ταλέντο, δεν το συζητάμε. Αλλά έχει άλλα στοιχεία στο παιχνίδι του. Δεν μπορεί να σου δώσει την ένταση. Ωραία. Επίσης πρέπει να σκεφτούμε και μια πολύ πιθανή παράμετρο. Αυτό, ναι, βέβαια. Πρέπει να νομίζω μέσα στα πλάνα που καταστρώνουν ή όχι, λες. Δεν το καταστρώνουμε. Δεν το καταστρώνουμε βάσει αυτό. Και άμα πάμε στα πέναλτι, ας φύγουμε από το γήπεδο. Κλείνω τηλεοράσεις, έχει περάσει και 12. Ναι, ναι. Δεν, λες εσύ ότι σε αυτού του είδους τα παιχνίδια, δηλαδή οι προπονητές δεν θέλουν να το σκέφτονται ή θεωρούν δεν ότι. Δεν προετοιμάζεσαι. Δεν λογική ότι θα παίξει παράταση. Mm-hmm. Την ώρα του αγώνα, αν το βλέπεις να έρχεται, αρχίζεις και προσαρμόζεις τα σχέδιά σου πάνω σε αυτό. Αλλά όχι να προσαρμόσεις την ομάδα. Δηλαδή, όταν περάσαμε σε εκείνο το περιβόητο παιχνίδι με τον Άρη στα πέναλτι, ο ΠΑΟΚ πέρασε γιατί δεν είχε μπει στη διαδικασία να δουλέψει πέναλτι μια μέρα πριν. Mm-hmm. Γιατί βάζεις τον παίκτη σε μια. Ήταν η λογική του Σάντος αυτή. Ναι. Ο Άρης βάλουσε πέναλτι. Εγώ θυμόμουν, ειδικά για τον Καράμπελα, στο Γάμα, τα στη Λόλα και τέτοια. Μια μέρα πριν. Εντάξει. Αλλά ο Σάντος έλεγε ότι αν τον βάλω εγώ τον παίχτη σε αυτή τη διαδικασία, τον αγχώνω. Ναι. Τον επηρεάζω πνευματικά. Το έχει μέσα στην άκρη του μυαλού του ότι παίζει και αυτό το ενδεχόμενο. Ενώ άμα του είδε εκείνη την ώρα. 0-0 είχε λέξει εκείνο. Και τα δύο. Και δύο ναι, προφανές. Ήταν διπλή, αυτό θέλω να πω. Δεν θυμάμαι όλοι ότι ήταν διπλή. Mm-hmm. Ένα 0-0 σε λασπόνερο στην Τούμπα. Μικροτσοπατινάδα μυθική. Δεν το θυμάται κανένας αυτό το μάτς, ναι. Νομίζω. Θυμούνται όλοι τον επαναληπτικό γιατί είχε αυτή την εξέλιξη. Ναι, εκεί λοιπόν μια διαφορά προσέγγισης των προπονητών. Ο Άρης είχε νομίζω το Μασίνιο. Μασίνιο. Μαζίνιο. Μαζίνιο αυτό. Μασίνιο μάλλον πίνασα. Ωραία. Μια προσέγγιση λοιπόν διαφορετική έφερε και την. Θα μου πει τώρα και ο Άρης τι, δύο πέναλτι έχασε. Στα 10. 80% το παίρνεις. Ναι. Το παίρνεις. Με τον ΠΑΟΚ να χάνει πρώτος και να έχει πλέον έκτημα ο Άρης. Ναι, και ποιος. Ο πιο σταθερός παίχτης. Ναι, ναι, ναι. Σόρλεν. Αυτός που έλεγες δεν το χάνει με τίποτα ήταν αυτός που το χάσε. Και αυτοί που έλεγες ότι όλοι δεν τον βάζουν ποτέ, το βάραν όλοι. Αυτό λέει για την προσέγγιση του αγώνα τέλος πάντων. Δεν νομίζω να έχει παράταση. Εγώ έτσι πιστεύω. Και δεν θέλω να έχει παράταση. Δεν συμφέρει ποτέ το γηπεδούχο η παράταση. Εκτός τώρα αν είναι 1-1 στο 93 και κάνει το 2-1, εκεί μια χαρά το συμβαίνει. Ναι, αποκτάς την ψυχολογία και. Όχι, ότι το σώζεις για μισή ώρα. Μετά η ψυχολογία είναι άλλο κομμάτι. Γιατί πάλι αυτός που έχει το εκτός έδρας γκολ, καλείται να βάλει με ένα γκολ, εσύ πρέπει να βάλεις δύο. Mm-hmm. Κατάλαβες. Γι' αυτό λοιπόν δεν συμφέρει το γηπεδούχο η παράταση. Μια κακή στιγμή. Α, τη φάση με τον Πανιόνιο που τελικά το γυρίσαμε. Τρώμε τον γκολ στην αρχή και μετά τις παράτασεις και μετά τρεχάτε ποδαράκια μου. Τρεχάτε ποδαράκια μου μετά. Θεωρείς ότι η Κράσνοντα θα έρθει να κλειστεί? Δεν μπορεί να κλειστεί. Δεν μπορεί, λες. Δεν μπορεί να κλειστεί. Αυτές οι ομάδες άμα κλειστούν, με τα στόπερ που έχουν, μόνο τους θα τα βάζουν. Κανονικά. Αυτός ο Κάιο να είναι καλά, το παλικάρι. Πολύ το μιλάμε. Όχι. Ας τα φέρει η ζωή να κάνει ό,τι θέλει ο Κάιο τέλος πάντων. Αν κλειστεί η Κράσνονταλ, που δεν νομίζω ότι μπορεί να το κάνει, θα εξαρτηθεί βέβαια και από τις απουσίες. Δηλαδή, αν όντως δεν παίξει ο Βαλέντα. Ναι, το λέω με την έννοια όμως ότι αν η Κράσνονταλ ανοιχτεί, ουσιαστικά βοηθάει
τον ΠΑΟΚ να παίξει το παιχνίδι. Ναι, αλλά υπάρχουν όπως έπαιξε τα προηγούμενα. Ωραία. Αν εσένα σε βάλω να τραγουδήσεις όπερα. Ναι, 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 ναι. Μπορείς. Θα το παλέψω. Δεν μπορείς. Θα παχύνω κι άλλο. Είναι κάτι έξω από τη φύση σου. Εντάξει. Κάπως έτσι είναι και η κράζοντα. Δεν μπορεί να το παίξει αυτό το πράγμα. Απλά στο λέω αυτό ότι. Ωραία, στο βγει, επίπεδο που. Αν το κάνει. Ωραία, που δεν νομίζω ότι μπορεί να το κάνει. Αν το κάνει, δίνει τεράστιο πλεονέκτημα στον ΠΑΟΚ. Εγώ πιστεύω το αντίθετο από αυτό που λες. Ρε παιδί μου, το είδαμε σε τρία μάτς που έπαιξε ο ΠΑΟΚ ευρωπαϊκά. Ότι ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε την κατοχή των αντιπάλων του. Το ότι πήρε τους χώρους και με το σύστημα. Που... μετάβαση. Ναι, και με το σύστημα που έπαιζε, είχε μεγάλες δυνατότητες να βγαίνει στην κόντρα. Ναι. Με πολλή ποιότητα κιόλα στην κόντρα. Έχει, άιντε, πάμε Γιούρια. Ναι, στην Ευρώπη έχει 20% ευστοχία. Για να καταλάβουμε τώρα τις διαφορές από διοργάνωση σε διοργάνωση. Στην Ευρώπη λοιπόν ο ΠΑΟΚ έχει 20% ευστοχία στις τελικές, 1-5. Και στην Ελλάδα έχει 4,5%. Ναι. Αλλά αυτό έχει να κάνει και με το ύφος των ομάδων. Δηλαδή στην Ευρώπη παίζεις. Στην Ελλάδα δεν παίζεις. Καταλάβες. Είναι ανάμεσα. Άλλα παιχνίδια στην Ελλάδα, άλλα παιχνίδια στην Ευρώπη. Α. Στην Ελλάδα ήταν τσούκου μέσα να βάλουμε την μπάλα στην περιοχή. Εγώ λέω λοιπόν ότι άμα πάει όντως ο ΠΑΟΚ στο ανοιχτό γήπεδο μπορεί να κάνει ζημιά. Ναι, γι' αυτό λέω ότι. Αλλά και η κράζοντα με συνδυαστικό ποδόσφαιρο μπορεί να κάνει. Καλά, ναι, το είδαμε. Ωραία. Αλλά λοιπόν, για μένα, αν η κράζοντα επιλέξει να πάρει μέτρα προς τα πίσω, πάλι κάνει λάθος. Γιατί δεν έχει στο DNA της το στοιχείο της άμυνας. Άρα, ό,τι και να κάνει η κράζοντα δεν είναι λάθος. Ωραία, μου αρέσει αυτή η προσέγγιση. Δεν είναι ότι κάνει λάθος. Έχει κάποιες αδυναμίες συγκεκριμένες. Αν βγει από τη φιλοσοφία της, θα είναι διπλό λάθος. Mm-hmm. Καταλαβες. Καμία ομάδα. Βασικά τίποτα στη ζωή, αν βγει από τη φύση του, δεν είναι το καλύτερο. Ωραία, το ίδιο είναι να βρω ένα καρχάρια στη θάλασσα και ένα καρχάρια στη στεριά. Τι πάρεμα. Γράψτε. Δεν μας ακούγει από το ίντερνετ αυτά τα παιδιά. Τέλος πάντων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα θα δούμε. Είναι και το κομμάτι της διαχείρισης. Δηλαδή ευτυχώς στην Ευρώπη έχουμε 3 αλλαγές. Άμα ήταν 5 αλλαγές. Αυτοκτονία κανονική. Νομίζω έχει και μία στην παράταση. Ναι, ναι, σίγουρα θα έχει. Ναι. Άρα λοιπόν τα κουκένια μετρημένα. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ θα έχει την επιλογή του Αγκέ στα δεξιά, άμα χρειαστεί. Θα έχει την επιλογή του Πέρκα ή του Τζόλι, ανάλογα που θα μείνει. Ποιο θα είναι παρτενέρ του Ζήφκοβιτ στο αρχικό σχήμα. Ωραία. Και θα έχει την επιλογή του να το γυρίσει σε 3-5-2 αν το σκόρ είναι δικό του, βάζοντας τον Εσίτη και τρώγοντας έναν μεσοεπιθετικό. Έτσι ώστε να γίνει 3-5-2 και να σφίξει περισσότερο τις γραμμές του αν έχει το αποτέλεσμα δικό του. Αυτή είναι η διαχείριση. Δεν έχεις άλλα κουκιά. Τώρα άμα χρειαστεί χτυπήσει χτύπα ξύλο κάποιος παίκτης, θα βάλεις κάποιον άλλον. Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Σημασία έχει τα σενάρια ποια είναι. Και τα σενάρια αυτή τη στιγμή, σίγουρα ένα σημαντικό κουσούρι για τον ΠΑΟΚ είναι ότι δεν έχει δημιουργικό χαφ στον πάγκο. Δηλαδή να κουραστεί ένας από τους δύο και να τον βάλεις για να σε φρεσκάρει. Και μην μου πει κανείς τον Ινούα, γιατί ο Ινούα είναι μια περίπτωση παιδιού που έχει στοιχεία, αλλά δεν είναι ποδοσφαιριστής ακόμα. Πρέπει να πάει να κάνει βάρη, δεν είναι αθλητής εννοώ. Ναι. Κάνει βάρη, να πλακωθεί εκεί πέρα, τον κλείσουν τρεις μήνες. Πλακωθεί, να πάει. Πλακωμπιά. Πάει στην Νικόπολη. Εκεί θα πρέπει να συγγένεις. Όχι, θα πρέπει να μπει σε μια διαδικασία φτιαξίματος. Έχουμε, ξέρω εγώ, τη βάση. Φτιάξαμε τον κήπο, πρέπει να φτιάξουμε το σπίτι τώρα. Mm-hmm. Ναι, δεν μπορώ να τον υπολογίσω λοιπόν σαν δημιουργικό χαφ σε αυτού του επίπεδου τα παιχνίδια. Άρα λοιπόν εκεί λίγο μπάζει το πράγμα. Όχι λίγο. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Βρακάς είναι επιλογή, ο Μπαλογιάννης πάει στον Όφη. Άρα εκεί λοιπόν έχουμε μία αδυναμία. Κάντε ό,τι κάντε στην κανονική διάρκεια με λίγα λόγια. Με λίγα λόγια. Ναι. Ναι, εντάξει. Για να μην ψοφίσω. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Αλέξανδρο που λέει: μιλάμε τέτοια ποδοσφαιρική ανάλυση ούτε ο Σάντος στις δόξες του για την. Για τον Καρχαρία. Καρχαρία και τη φύση. πολλοί στέλνουν εδώ αρρωστάκια. Τι θα κάνουμε, δεν μπορούμε να ακούσουμε αυτή τη στιγμή στο ίντερνετ. Κάτι γέροι μας γράφουν, ακούγονται. Ποιοι είναι αυτοί οι γέροι, τι έχουμε στο Λίμπερο. Ακούγεται στο ίντερνετ, έχει κολλήσει λούπα. FKFM, ναι, δεν ξέρω. Τι ακούγεται. Ελπίζω να αποκατασταθεί η βλάβη για να μπορέσει ο κόσμος να συσπηρωθεί γύρω από την μεγαλειώδη εκπομπή μας.
Έχουμε και ματσάκια σήμερα, Champions League, ο δρόμος των πρωταθλητών. Αυτό ο δρόμος, μ' ακούω, ο δρόμος του τσαγιού. Κάπως έτσι πάντα ακούγεται στα αυτιά μου. Ο Ολυμπιακός παίζει στις 10 η ώρα στην Κύπρο απέναντι στην Ομόνια. Η Ομόνια έχει και κρούσματα κορονοϊού. Ούτως ή άλλως το 2-0 του πρώτου παιχνιδιού δεν αφήνει πολλά περιθώρια. Με το 1,5 πόδι είναι ο Ολυμπιακός στους ομίλους του Champions League. Πρέπει να γίνουν ασύλληπτα πράγματα για να χάσει αυτή την πρόκριση. Δυναμό Κιέβου Γάνδη 2-1 το πρώτο παιχνίδι. 2-1 δηλαδή κέρδισε Δυναμό Κιέβου 1-2. Έχει το υπέρ της σκορ. Και Φερεντσβάρος Μόλντε 3-3 το πρώτο παιχνίδι. Αυτά είναι τα ματσάκια τα σημερινά για το Champions League. Τρεις από αυτούς θα περάσουν ομίλους και οι τρεις οι υπόλοιποι στις αυριανές αναμετρήσεις των δευτεραθλητών που θα στελεχώσουν τις υπόλοιπες ομάδες. Έχει πάει 11 η ώρα, θα δείξουμε και τις γραμμές. Ναι. Μετά το διάλειμμα, ετοιμαστείτε για μια συζήτηση υψηλού επίπεδου. Ναι. Ωραία, θέλω να εντυπωσιάσετε ο ένας τον άλλον, να αλληλοχαϊδευόσαστε ραδιοφωνικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό περιμένω από εσάς. Φίλος μας ο Διεγκίτο λέει, ο Ντρούλινγκ λέει βάσει ίντερνετ πρέπει να κάνει 17 ώρες σερή εκπομπή. Έχει κολλήσει λούπα στον Ντρούλινγκ. Μαραθώνιος. Μήπως έχουμε κανένα τέτοιο, θα νομίζουν οι άλλοι ότι έχουμε κάποια επαιτειακή εκπομπή του άλλη. Για φιλανθρωπικό σκοπό, το χαμόγελο του παιδιού πραγματοποιεί. Το αγαπημένο μας λέτε σε καζίνο Θεσσαλονίκη ανταμείβει όλους όσους το επισκέπτονται για πρώτη φορά. Με κάθε νέα εγγραφή, όλα τα καινούργια μέλη του καζίνο αποκτούν πρόσβαση σε μοναδικά προνόμια και πολλές εκπλήξεις. Στην Big Win κάνεις παιχνίδι στο Ομόνια Ολυμπιακός με εκατοντάδες ειδικά στοιχήματα, πρωτοποριακές λειτουργίες και ξεπέραστο live. Bigwin.gr, το νόμιμο στοιχηματικό site για ασφαλές παιχνίδι, από όπου και αν βρίσκεσαι, το 2 ημίχρονο, 2 τελικό, εκτιμώ ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή στο συγκεκριμένο παιχνίδι πολύ χαμηλού επίπεδου, και δεν το λέω για να μειώσω τον Ολυμπιακό, πολύ χαμηλού επίπεδου ομάδα η Ομόνια. Επιτρέπεται άνω των 21, αρμόδιος ρυθμιστής UKGC, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γράμμη βοήθεια στο Κηθέα 210-9237-777. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο ψυχιατρίο μας. Λίμπερο 107,4, δεύτερη ώρα της εκπομπούλας μας, 11 και 9 πρώτα λεπτά. Επικοινωνία με τους ακροατάς στο 2310287 και 38 για FM και ενώ μηνυματά για αποστολή στο 54222. Τι, δεν ακούς, τι, είσαι δυνατά. Δεν κάτσε σε χαμηλό σου. Καλημέρα στην πρώτη γραμμούλα. Έλα, καλημέρα. Καλώς. Αγολάκι μου. Καλά, ρε. Μία μέρα πέρασε. Από το βράδυ δεν μπορείς να καβατζώσεις λίγο λάδι για την πόρτα. Τώρα θα βγάλουμε τη σοδιά του Νοεμβρίου. Ενώ η μπότα είναι τρομερή, φίλε. Mm. Ο Σταύρο που λες, πιστεύω αυτό το θέμα που έδειξες στα κείμενα που έχουν συναισθηματικό, προσπαθούν να δώσουν συναισθηματικό τόνο. Ίσως με τέχνιο, ίσως άρχισε στα πρώτα βήματα εκεί που άλλαζε, ρε παιδί μου, το συνέστημα και τα πράγματα γινόντουσαν πιο... πιο κοινικά, ρε παιδί μου, πολύ πιο κοινικά, γιατί πάντα κινησμός υπήρχε. Ίσως επηρέασε λίγο αυτό στα κείμενα, στα θέματα, έβλεπες κάτι, αυτά που όπως το είπες και επιδοκιμάζω, κάτι τυπάκια που δεν είχαν πάει μέχρι τη ΔΕΗ εκδομή, και ξαφνικά τους έβλεπες, ας πούμε, μαγιά, να πούμε, από το ραδιόφωνο, και το ραδιόφωνο έκανε και πολύ κακό, ας πούμε. Έκανε και πολύ κακό. Συμφωνείς? Βεβαίως. Ναι. Διαμόρφωσε χαρακτήρες οι οποίες... Α, μπράβο, ναι. Επίσης στο ραδιοφόνο έκανε πολύ κακό όσον αφορά και την εργασιακή συνθήκη. Δηλαδή το να εισέρχονται στον χώρο άνθρωποι χωρίς... Μα δώσεις εδάκια ρε σήμερα πεντάρικο τώρα επειδή να πούμε έχουν ένα καλό λόγο τώρα. Όχι, ούτε καν καλό λόγο. Ούτε καν καλό λόγο. Πρόσεξε. Το να έχεις καλό λόγο θα ήταν το θεμητό. Ούτε καν καλό λόγο. Ναι, ναι, ναι. Αντιεπικοινωνιακό ούτε, λόγο. Ναι, ναι, ναι. Στην Αθήνα υπάρχει αυτός άνθρωπος. Δεν ξέρω τι παίζει. Όχι. Δεν νομίζω. Όχι, εκεί είναι πιο συνειδησία υπάρχει. Πιο φόρμαλ είναι τα πράγματα. Πιο φόρμαλ. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, καλύτερες ευχές για αύριο. Πάντως οι Ρώσοι, άμα θυμάστε, ρε παιδιά,
Ακόμα και όταν είναι ενωμένη η Σοβιετική Ένωση, δεν ξεχάσω το 86 Μουντιάλ, 6-0 την Ουγγαρία. Ήταν Μπελάνοφ, ναι. Από το Βέλγιο χάσαν 4-3 με 3 γκολ οφσάιντ. Κατά τη μέρα που λέγαμε ότι θα γίνει σεισμός και βγήκαμε όλοι στους δρόμους. Το θυμάμαι αμυδράφτο, το θυμάμαι, ναι, το θυμάμαι αμυδράφτο. Το θυμάσαι, αμυδράφτο. Θα γίνει σεισμός, ναι, και βγήκαμε όλοι έξω. Τέλος πάντων. Αλλά πίσω είναι αυτό που είπες, αλλά μπροστά μπορεί, ενώ η ΤΣΕΚΑ όταν παίξαμε, ήρθε χαλαρά, μας πήρε το 0-1, ήταν μια σοβαρή, μετρημένη ευρωπαϊκή ομάδα. Κατά λάθος εκεί μέσα που γύρισε λάθος, που προηγήθηκαν 0-1, τελικά καταφέραν και σφαρίσανε. Πάντως εκεί μέσα ο ΠΑΟΚ, ο ευρωπαϊκός ΠΑΟΚ, εμένα με ενέπνευε, φίλε, σιγουριά. Θα το λέω και θα το λέω μια ζωή. Δηλαδή, εντάξει, ήμουν πιο πολύ χαλαρός, ας πούμε. Ειδικά στον αμυντικό τομέα. Ευχαριστώ, παιδιά. Γεια. Να σε καλά. Εξαιρετικό λεξιλόγιο σήμερα ο Ψηλός. Άστο, εντάξει. Πήρε μαθήματα στο πρώτο μισάωρο της εκπομπής και βγήκε να γράψει τεστ και πέρασε. Από μένα είναι 10. 2-31-0-287-3-8. Εντάξει, και μικρό το λεξιλόγιο να έχουμε. Βγαίνουμε. Για τώρα να αισθανθούμε, ας πούμε, άγχος από τις προηγούμενες. Γράφει, αλλά αυτό το ψηλό θέλουμε. Ο Αλέξανδρος γράφει, αυτό το ψηλό θέλουμε. Ναι, και αυτόν. Είδες, είναι μια πολυσχηδής προσωπικότητα. Όπως και όλοι μας έχουμε διάφορες έτσι εκφάνσεις. Δεν είμαστε ένα πράγμα. Στο μεταξύ είχαμε και ένα ματσάκι χθες για τη Super League. Μας πήγε κουβά ο Παναθηναϊκός, τον πιστεύαμε θα κερδίσει. Το 87 έφαγε τον γκολ. Εμένα 0 λέει. Ο Αγιούμπ ανέβασε Insta Story στο ημίχρονο. Δεν κρατήθηκε να τελειώσει το παιχνίδι. Τι έχουν οι παίχτες, έχουν τα κινητά στα αποδυτήρια και τα βγάζουν, δηλαδή δεν ακούνε τις τέτοιες του προπονητού. Μάλιστα ανέβηκε μια φάση από τον αγώνα της του Παναθηναϊκού με την Λάρισα, η οποία επέστρεψε στο Αλκαζάρ με τον ίδιο πρωταγωνιστή. Ενδεχομένως βέβαια να μην διαχειρίζεται αυτός ή να έχουν και άλλοι που να διαχειρίζονται το λογαριασμό και να φρόντισαν έτσι να δώσουν το στίγμα ότι οι παίκτες του Παναθηναϊκού αγωνίζονται με σθένος. Εσθένος ο Πογιάτος μάλλον. Δεν τα βλέπουμε καλά τα πράγματα. Αποχωρείς, ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάνει καθόλου καλό ξεκίνημα. Σε αντιστοιχεία με την περσινή σεζόν και με τις λιγότερα μέσα που είχε ο Γιώργος Δόν. Φαίνονταν η ομάδα λίγο πιο συγκρατημένη και συγκροτημένη. Θα μου πεις, εντάξει, okay, ρε παιδί μου, κάθε προπονητής θέλει και τον χρόνο του. Πόσο μάλλον ένας που έχει έρθει από το εξωτερικό. Σε βλέπω πολύ απασχολημένο. Ναι, τι, ναι. Έχουμε κανένα θέμα. Συνέβη κάτι. Εδώ ο λαός διψάει, είμαστε παραμονές. Του Champions League μπήκαν και τα αυτοκόλλητα στο γήπεδο. Κάνουν και πρόβες για το Σεντόνι, θα έχει παιδάκια να το κουλήσουν, ε. Όχι, δεν σου λέω, αφού έχει κορονοϊό. Δεν έχει Σεντόνι δηλαδή φέτος. Στην Κράσνονταρ δεν είχε, δεν κουνήθηκε. Όχι. Άρα δηλαδή, ακόμη ένα στατιστικό στοιχείο. Θα περάσει ο ΠΑΟΚ Champions League, θα περάσει ο Μίλους και δεν θα κουνιέται Σεντόνι, ούτε καν αυτό. Ναι. Πω. Η σημειολογία όμως είδες πως βαράει κόκκινα. Και αυτός είναι ένας ακόμη λόγος για τον οποίο θα περάσει αύριο ο ΠΑΟΚ. Γιατί δεν θα τεντώνει, τι ωραία θα τεντώνει μες στην Τούμπα το Σεντόνι. Ατομικό Σεντόνι, ατομικής ευθύνης. Καλά. Έχει να παίξει μασκούλα, Champions League. Να, σας τα δίνουμε τώρα εδώ, τζάμπα, τζάμπα. Δεν μιλάει. Δεν μιλάει. Τον μάλωσες. Όχι, στέλνει στη Φιλίτσα Φραουλίτσα. Μην είπατε στο. Τρέχει το ρεπορτάζ. Φιλίτσα, εδώ περίμενε. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Φάλε πες μου. Καλημέρα. Το διευθυντή. Καλημέρα. Έλα. Μίλησε. 1-2-1. Ναι, ας ακούμε. Αυτό το ψηλό θέλουμε. Εξαιρετική παρουσία. Να βγαίνει έτσι. Δεν σας ακούν που δεν σας ακούν στο ίντερνετ, δεν σας ακούνε και από το ραδιόφωνο σε λίγο άμα βγαίνει έτσι ο ψηλός. Ψηλέ, τι έγινε ρε. Είναι... Αλλάξαμε τέτοιο. Έβαλε... Μάρκα, τι ήταν αυτό. Έβαλε το ευρωπαϊκό του κουστούμι, το ευρωπαϊκό του λεξιλόγιο. Είναι έτοιμος να αλωνίσει τα πέρατα της γυραιάς Υπήρου. Μπάμπη, πώς το λέγανε αυτόν ρε που χάσαμε χθες τα λεφτά μας. Πιπίγια, πώς το λέγανε. Ψώνα. Αυτό που έβαλε το γκολ που... Πατίνι, πιτσίνι, ξέρω εγώ.
Και όχι, το δώσαμε, ρε φίλε. Πώς το εγώ έκανα... το έδωσα διπλό. Εκεί μέχρι το 87 ήμουνα μέσα και 0-1 κιόλας. Αμα ένα το πληρώσουν, άμα είναι μέχρι το 87. Έπρεπε να. Το είχα ξεχάσει να κάνω cash out. Μένα μου είπαν και δεν το βλέπα. Ναι, ρε φίλε. Ναι. Δεν το βλέπα. Και εγώ δεν το βλέπα κι αυτό. Ότι μετά το 0-1 ο Παναθηναϊκός ήταν κακός. Ναι. Ήταν κακός, αλλά μία φάση είχε κάνει η Λάρισα. Πώς ήταν κάνει η Λάρισα, ρε φίλε. Δηλαδή, σε αυτές τις φάσεις, τέσσερις όλο το παιχνίδι, αυτές είναι. Σε αυτούς έτυχε να μπει. Τι να κάνουμε. Την πληρώσαμε. Μας πάει πολύ καλά. Τρία μονά. Πάω κάρι στο live. Εντάξει. Την ήπιαμε καλά. Χι 2 το βλέπω εγώ. Χι ημίχρονο 2 το λυκό. Γιατί βγάζει τον Ολυμπιακό σήμερα, Σταύρο. Έχει βγάλει όλους τους αγώνες στο χι το ημίχρονο. Ναι. Στατιστικά. Μπορεί κάτι να... Ολυμπιακός. Για πες. Οι στατιστικές είναι όλες πάνε. Εγώ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός σε σχέση με την Ομόνια είναι 5 κλάσεις πάνω. Ναι, θα μπει χαλαρά, δεν θα το χτυπήσει, θα ανοιχτούν αυτοί στο δεύτερο και αυτό λέει λογική και η απόδοση. Η λογική είναι πολύ μεγαλύτερη. Η Ομόνια δεν μπορεί να περιμένει, θα πρέπει να ψάξει την επίθεση, δεν την έχει την επίθεση και άμα δώσει χώρο θα φάει γκολ. Έτσι λέω εγώ. Εσύ λες το άλλο, ρε αγόρι μου. Παίξε αυτό που πιστεύεις. Κάνα πρόβλημα. Περιμένω να δω τι θα πει και ο Μπάμπης για να. Για Ολυμπιακό σήμερα. Ναι, ναι. Χι τελικό. Χι τελικό. Αυτός έχει χτίσει τη μισή Ελλάδα, ρε, τα γήπεδα. Πάντως, νερά μπορούμε να βρούμε σαν εκείνα του Ιωαννίδη. Κάτι θα κάνουμε για σένα. Από εκείνη την καλή την πηγή, γιατί είναι φημισμένο το νερό εδώ στην Ελλάδα όταν έρχονται οι Ρώσοι. Ναι, ναι, ας υπάρχει μια... Ναι, αλλά νομίζω ότι τότε, από τότε φέρουν τα δικά τους. Μέχρι και ο Πούτιν όταν είχε επισκεφτεί την Θεσσαλονίκη, ούτε καν Θεσσαλονίκη, στο Άγιο Όρος πήγε κατευθείαν, είχε φέρει τα πάντα από Ρωσία. Τι νερά, τι τέτοια, τίποτα. Τίποτα. Όπως κάναμε εμείς το παπούλια πήγε να δει. Ναι, ναι, και μετά λένε εδώ έρχονται οι ξένοι και φέρνουν τα νερά τους. Τι να κάνουν οι άνθρωποι. Εμπιστεύεσαι, δεν εμπιστεύεσαι, που λένε κάποιοι ας πούμε, για τους τουρίστες από τις χώρες του πρώην Ανατολικού μπλοκ. Καλή συνέχεια, παιδιά. Ψηλέ, αύριο να επανορθώσεις. Τσάου, τσάου. Μεθαύριο, μεθαύριο. Μετά τη νίκη. Καλημέρα. Γεια και χαρά. Καλώς το να. Έχετε κάποιο θεματάκι με τα μικρόφωνά σας, ε? Τι εννοείς? Ο Μεν Σταύρος σήμερα ακούγεται στο βάθος κήπος. Είμαι κολλητά στο μικρόφωνο. Μια χαρά σας. Εγώ μια χαρά σας ακούω. Ναι, έτσι ακούγεται. Τι να το πω. Έχω την εντύπωση ναι. Αυτό ακούω στο μικρόφωνο. Το δίνουν στο στέριο. Και ο Στέριος δεν ακούγεται, ακούγεται ελάχιστα. Δηλαδή, ας αλλάξουν και κάποια φορά οι τριάδα τα μικρόφωνα. Ναι, ας κάνουν overlap. Overlap στα μικρόφωνα. Ναι, αυτό που έχει ο Χρυσάνθος, ας το πάρει και μια φορά ο Στέριος, γιατί όταν μιλάει, σκεπάζει. Και όταν σκεπάζει, για μένα μου φαίνεται λίγο περίεργο. Όχι δεν, όχι, δεν είναι περίεργο. Για να μιλάς και να ακούγεσαι το μικρόφωνο πρέπει να είσαι μπροστά ακριβώς, επειδή τα μικρόφωνα είναι κατευθυντικά. Αν απομακρύνεις ή αν μιλάς από πλάγια, δεν θα έχει το ίδιο εύρος η φωνή σου. Είναι και καθαρά τεχνικά τα χαρακτηριστικά και το πώς το χρησιμοποιείς. Καταλαβες. Να θες να με πείσεις. Είναι γιατί αυτό. Γιατί εντελώς συμπτωματικά του Χρήσανθ το μικρόφωνο ακούγεται καμπάνα. Γιατί μιλάει απευθείας, μιλάει κατευθείαν. Μιλάει ναι, μπροστά. Αν αλλάξουν μικρόφωνα και μιλάει κατευθείαν, δεν θα έχει την ίδια ένταση. Δεν ξέρω. Τι να πω, δεν ξέρω. Εδώ είναι το ερώτημα. Mm-hmm. Αλλά σου λέω πώς είναι το μικρόφωνο. Είναι και η καταγγελία, να ξέρω. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα είναι ωραία να ακούς τον ψηλό και με τον ένα και με τον άλλο τρόπο. Μην ακούς κανέναν, κάνε όπως νιώθεις και είμαστε μαζί σου. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Έτσι. Αυτό ήταν το μήνυμα. Τα λέμε, γεια και χαρά. Τσάω τσάω, καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Άλλο στον Νάτι, μια άλλη φωνή. Γεια σου Σταύρε. Πού είσαι αγοράκι μου? Για φέρνω στους πικρά σοντά να τους φιλοξενήσουμε εδώ στο δεδροπότα μου. Να τους κεράσουμε κάτι. Φέρνω το λεωφορείο. Θα τους κάνω ένα τραπέζι σπέσια. Να πάτε με παραδοσιακά προϊόντα του τόπου σου. Να πάτε, ξέρω, στο Χάγιατ θα μένουν λογικά. Mm-hmm. Να πάτε στο Χάγιατ να τους... Εκεί που πετάγεται για ένα Σαββατοκύριακο, έτσι, για να κάνει ένα όφο φίλος μου στα Χαμάτα, στο Χάγιατ, φαντάζομαι. Εγώ λέω να έρθουν εδώ να τους κάνω εγώ χάλια, όχι χάλια. Στο Χάγιατ. Λοιπόν,
Πάντα ο ψηλός μιλάει σε ψηλό επίπεδο, δεν το πιάνετε. Ναι, 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 αλήθεια είναι, αλήθεια. Έτσι. Θα ήθελα να μάθω την Πέμπτη τι ώρα παίζει ο Άρης με τη Ριέκα. Χρήσανθε, γλου γλου γλου. Βαθυλάκο, βαθιά το κέρδισε, ναι. Κέρδισε, πέρασε η Ριέκα, πέρασε η Ριέκα, ήταν μόνα τα παιχνίδια. Πέρασε τον Άρη. Όχι, 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 την Κόλος Κοβαλίνκα. Ο Άρης τι έκανε με την Κόλος Κοβαλίνκα. Αυτό μπορώ να το πει. Αποκλείστηκε. Το ξέρω, μου αρέσει να το ακούω. Καταλάβαμε. Τσάου, τσάου. Τι συγκλονιστικό συμβαίνει, πες μας εδώ με το ρεπορτάζ. Τίποτα, ψάχνω να δω τι... τι γίνεται με τον Ζαμπά που έφυγε. Α, αυτό το ναι. Χθες δεν είχε διαρρεύσει κάτι ότι θα μείνει. Ποιος θα μείνει ο Ζαμπά, ναι. Μια εκατομμύρια. Ναι, έτσι διαβάζαμε, έτσι περνούσαν οι δυσούλες ότι... Έφυγε, πήρε αεροπλάνο και πήγε Βραζιλία. Πορτογαλία πήγε, Πορτο... το Πόρτο πήγε. Mm-hmm. Να δει τι γίνεται. Τι, πώς είναι το Πόρτο. Πώς είναι το Πόρτο. Ναι. Ωραία. Εντάξει, δεν είναι τελειωμένη υπόθεση για τον Πάκο Ζαμπά. Αλλά πρέπει να πάρει κάτι ο Πάοκ. Πρέπει να πάρει κάτι. Πώς θα πάρει. Δεν θα σου πω στον αέρα τι θα πάρει. Ναι, ναι, αυτό σου λέω πώς θα πάρει. Δύσκολο να πάρει. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη συνεισφορά του Ζαμπά στον Πάοκ ήταν το ότι έγινε το ρεφρενάκι σε εκείνη τη διασκευή. Μετά τον τελικό. Ότι βόλευε πάρα πολύ τον στιχουργό στο να αξιοποιήσει το όνομά του. Αντί για μπαμπά, να πει Ζαμπά. Ναι, ναι. Στην διασκευή του γνωστού τραπ κομματιού που είχε μονοπολίσει έτσι, την επικαιρότητα εκείνη την εποχή πριν από 2 χρόνια. Γιατί κατά τα άλλα νομίζω θα το θυμόμαστε για ένα μάτσο ευρωπαϊκό. Με την Πατ. Ναι. Αυτό, τίποτα άλλο. Δεν το θυμάμαι σε κανένα άλλο παιχνίδι τον Ζαμπά. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλημέρα, μάλλον. Καλώ το να. Παμπίνο, από πού ενημερώνεστε για τα θέματα του ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Βλέπω, περνάνε, ρε, διάφορα ενημερώνομαι. Έχω στο timeline μου διάφορες σελίδες από όλες τις ομάδες και περνάνε τα θέματα. Πάντως από το ΠΑΟΚ 24 δεν πρέπει να περνάνε τα θέματα. Το έχω, αλλά δεν μου το βγάζει. Ο αλγόριθμος γιατί δεν μου το βγάζει. Δεν το βγάζει γιατί δεν μπαίνει, κατάλαβες, όταν θα πρέπει να το έχει μπροστά του. Ναι. Κατάλαβες τα βράκια και λέει ότι να είναι μετά, συναρτησίες. Δεν με πέρδεψε και εμένα, ρε. Λέω, τι έγινε, ήρθαν αυτοί και δεν πήρα χαμπάρι. Θα το έπαιρνα χαμπάρι. Τι μας κρύβουν. Και αν έχουν έρθει. Δεν έχουν έρθει. Σταυράκο. Μήπως από την Τρόικα θα φύγει ο Χρήστανθος. Γιατί. Θα πάει που δεν άλλο σε καμιά άλλη κοπιάρια ανήθικη. Γιατί ρε. Δεν μπορώ ρε φίλε, δεν μπορώ. Δυσκολεύομαι πολύ να το ακούσω. Τόσα χρόνια υπομονή έκανα. Τι γιατί δεν έκανες. Μόνο ένα χρόνο έκανες εσύ ρε φίλε. Άκουλα, στα Extreme Sports δεν είναι για πολύ. Εντάξει, είδες κανένα να κάνει καριέρα στο budget jumping. Τρώει ένα φλάσ εκεί. Εμείς δεν φταίμε όμως. Και εμείς εξυλιστόρ κάνουμε ρε φίλε που έχω τάσει τον Εσύ έχεις την επιλογή να πεις δεν ακούω. Το κέπες, ο Χρυάμπροστά του, να ξέρεις. Τα ξέρω, εγώ καλύτερα από σας. Λοιπόν, αύριο πάμε για την νίκη, έχω καλό προαίσθημα. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Έτσι. Θα δούμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο γιατί δεν είμαστε στην Τούμπα, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, έχω καλό προέστημα, Σταυράκο. Όλα καλά θα πάρει. Μακάρι, αγόρι μου, μακάρι. Μακάρι. Λοιπόν, αυτά, την καλημέρα μου σε όλους. Και έγινε, τσάω, τσάω. Αρχίζει ο Κριστιάνο Ρονάλντο να δει την τελαϊκή απ' έξω. Ζαρζαβάτια. Και τα λοιπά, τα λοιπά. Γιατί άμα έρθει, ας πούμε, η αποστολή, λέμε τώρα, της Γιουβέντους Τετάρτη. Έτσι να πατήσει γήπεδο και τέτοια, θα την. Είτε είναι το μάτς είτε. Α, όχι, Πέμπτη δεν θα το. Αν είναι το μάτς Τετάρτη, ας πούμε, θα συναντήσει λαϊκή στην Τούμπα. Οποιαδήποτε αποστολή. Νομίζω δεν θα προπονηθούν και αυτοί στην Τούμπα. Και η Κράσνονταρ. Δεν θα προπονηθεί στην Τούμπα. Δεν θα προπονηθεί στην Τούμπα. Πού? Νομίζω δεν θα προπονηθεί. Εμείς δεν προπονηθήκαμε εκεί. Mm-hmm. Περίπατο πήγαμε, κάναμε. Πάτησαμε το χορτάρι απλά. Μεγάλο περίπατο. Όχι τόσο μεγάλος, ναι. Όχι ο άλλος που άλλαξε τελικά. Το βγάλανε αυτό. Ποιο? Και από το μεγάλο περίπατο το μόνο που θα μείνει το βίντεο κλιπ σου. Ναι, ναι, σε ένα μήνα εξαφανίστηκε το, ναι. Το σκουλίκι, η κάμπια Καραφατμέ. Έτσι λέγεται η κάμπια που έφαγε το χορτάρι στην Ομόνοια. Ναι. Καραφατμέ. Αυτό ποιος το έβγαλε το τίτλο? Ποιος το βάφτισε έτσι? Είναι επιστημονικός όρος, Καραφατμέ.
Από πού προκύπτει, ρε. Κάποιος ενός επιστήμονα. Ναι, ρε παιδί μου, ας μας πει κάποιος. Η αγρότιδα Καραφάτμε Κοφτασκούλικο είναι ο σοβαρότερος εχθρός του χλωτάπητα και οι ζημιές που προκαλεί είναι πολύ σοβαρές. Οχτασκούλικο. Κοφτοσκούλικο. Κοφτοσκούλικο. Άντε ρε κοφτοσκούλικο. Έτσι λέγεται. Ή συνήθως ας πούμε την γνωρίζουν όλοι ως αγροτίδα ή αγρότιδα, δεν ξέρω πως τονίζεται, μάλλον αγρότιδα. 2-31-0-2-8-7 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54-2-22. Μηνεμία επικράτη εν όψη της αυριανής καταιγίδας. Συγκράτηση και συγκρότηση θα έλεγα από όλα τα μέλη του κλαμπ. Αν μου πεις και τι να πεις τώρα παιδί μου, εντάξει. Πάνε κέρδα, πάρε το αποτέλεσμα γιατί μόνο νίκη. Δεν θέλεις άλλο αποτέλεσμα. Όχι, είναι ξεκάθαρο. Δεν είναι μπερδεμένα τα παιδιά μας. Πρέπει να μπουν να κερδίσουν. Να κερδίσουν, να βάλουν ένα παραπάνω. Όχι, στο 4-3. Εντάξει, άμα είναι να φτάσουμε εκεί, να ξεφύγει τόσο, να γίνει λίγο πόλο, θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή να βάλει δύο γκολ η Κράσνοαρ και μετά αντίο ζωή. Δηλαδή και γκολ να βάλει η Κράσνοαρ πάλι είναι εφικτό, ρε παιδί μου. Ναι, δεν είναι κλειστή άμυνα να πεις ότι δεν γίνεται να βάλεις δύο. Δεν είναι παράταση, αντίο ζωή. Όχι. Απλά ο ΠΑΟΚ φέτος σε όλα του τα παιχνίδια έχει προηγηθεί. Έχει προηγηθεί, ναι, ακριβώς. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Αν καταφέρει ο ΠΑΟΚ και προηγηθεί, είναι άλλη η μορφή του αγώνα μετά. Θα αναγκαστούν να βγουν αυτοί άγαλμα. Γιατί δεν το κάνουν καλά. Το κάνουν άγαλμα. Και τότε μπορείς να τους κάνεις όπως την Μπενφίκα. Και η μοναδική φορά που του γύρισε το μάτσι ήταν στο Κράσνοαρ. Στο Κράσνοαρ, γιατί ήταν δωράκι το πέναλτι. Νομίζω δηλαδή ο ΠΑΟΚ αν είχε αμυνθεί σωστά σε εκείνη τη φάση και πήγαινε ημίχρονο 0-1. Αλλιώς. Θα είχε θέματα πολλά. Δηλαδή όλοι λένε για το πέναλτι που έχασε ο ΠΑΟΚ. Όχι, όχι. Εγώ θεωρώ πιο κομβικό το κομμάτι του. Το πέναλτι που κέρδισε η Κράσνοντα. Γιατί το πέναλτι που κέρδισε ο ΠΑΟΚ, ναι, μεν το έχασε, αλλά είδαμε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα η ομάδα λειτουργήσε και προηγήθηκε. Έκανε αυτό που ήταν να κάνει. Ναι. Όντως, το ότι δέχτηκε γκολ λίγο πριν την λήξη του πρώτου μηχρόνου ήταν κομβική σημασία σε εξέλιξη. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τον. Λοιπόν, για το Καραφατμέ. Ναι. Λοιπόν, το Καραφατμέ είναι ένα σκουλίκι που τρώει στη ρίζα, στον κορμό, στην αρχή του κορμού, το καλαμπόκι ή κάποιες άλλες παραγωγές. Καρά σημαίνει μαύρο, γιατί είναι μαύρο το σκουλίκι. Ναι. Και από εκεί πέρα το φατμέ τώρα τι σημαίνει, δεν ξέρω. Εμείς πάντως το έχουμε πρόβλημα αυτό πολύ στα καλαμπόκια. Ναι, από ποια περιοχή μας παίρνετε? Από τον κάμπο της Νάουσας. Από την Νάουσα, μάλιστα. Λοιπόν, εύχομαι την πρόκριση σε τίποτα άλλο. Τους χαιρετισμούς μου σε όλους. Ευχαριστούμε και για τις πολύ σπουδαίες γεωλογικές και αγροτικές. Ναι, 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 ναι. Γεωπονικές, σωστά. Έγινε παιδιά, του κατάλαβα ότι δεν θα το πετύχω. Γεωλογικές, αγροτικές, μου λέει γεωπονικές. Λεπιδόπτερα, οικογένεια Νοκτουιντάε. Γένος αγρότης. Είναι η αγρότιδα, η κοφτοσκούλικα. Αυτή για την οποία μας ενημέρωσε και ο φίλος αγρότης από τον κάμπο της Ναούσης. Μεγάλο πρόβλημα στα καλαμπόκια που τα υπεραγαπώ τα καλαμπόκια. Μ' αρέσουν υπερβολικά. Θα πάμε να κάνουμε την τελευταία μας διαφημιστική ανάπαυλα. Υπενθυμίζοντας ότι ο χορηγός, ναι, της δεύτερης ώρας είναι η τεράστια αναδομό, η οποία θα σας βοηθήσει να είστε καβατζωμένοι σε περίπτωση lockdown χειμερινού. Θα σας φτιάξει το σπιτάκι, θα σας το κάνει ευρύ χώρο όσο γίνεται. Θα μπορείτε να εκμεταλλευτείτε κάθε εκατοστό του χώρου σας. Με ένα τηλέφωνο στο 2311-241-508 και αφού ρίξετε μια ματιά στο anadomo.pavlanakenis.gr για να δείτε τι μπορεί να κάνει, η Αναδομό είναι μαζί μας και σήμερα. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στο τελευταίο μισάωράκι της εκπομπής. 11:38 πρώτα λεπτά. Επικοινωνείτε μαζί μας στο 231-0287 και 38. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54-222. Ιντερνετικά σελίδουλες μας τα προφίλ σε όλα. Ιντερνετικά βέβαια που δεν μας ακούτε σήμερα. Θα μας ακούσετε στην επανάληψη, στην εκπομπή που συγκεντρώνει τα μεγαλύτερα νούμερα σε views στο κανάλι του Λίμπερο. Εκεί όπου μπορείτε να βρείτε όλες τις εκπομπές. Είναι και μία τάση αυτή, αντίληψης του τι συμβαίνει. Καλημέρα, μας το κλείσε, μας περίμενε.
Νομίζω σήμερα είναι να έρθει στον Άγιο Ματέο Γκαρσία, να έρθει εδώ. Δεν ξέρω τι γράφουνε. Έχουμε Χρύσανθο έξω. Ναι, θα το πει μετά. Να το πω εγώ που ξέρω πότε έρχονται οι αποστολές και τα αεροπλάνα, πότε προσγειώνονται. Βλέπω. Έχει site, μπορείς να δεις που βρίσκεται το κάθε αεροπλάνο ανά πάση στιγμή και καράβια επίσης. Ναι. Ο Ρολς Ρόις που είναι εκείνο το. Ποιο, ποιο, το Ρολς Ρόις. Εντάξει, τριγυρνάει ρε παιδί μου. Τι look είχε βγάλει αυτός ο καπετάνιος του. Πάει από εδώ, πάει από εκεί, πάει παραπέρα. Μία μέσα. Το άλλο το είδες χθες, το άσο εμπίχρονο διπλό τελικό. Βγάζει κοινό να κοινοθέν το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με το αντίστοιχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι. Για τη συνάντηση Πομπέο και Δένδια κτλ. Βγαίνει το κοινό να κοινοθέν ανεβασμένο στη σελίδα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών μόνο στα αγγλικά. Μόνο για τους κατόχους lower, ναι, σε παρακαλώ. Ναι. Και μέσα σε όλα τα άλλα που συζητήσαν, λέει ρε παιδί μου, η Ελλάδα αυτό που έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να επικυρωθεί η ιστορική συμφωνία των Πρεσπών. Ναι. Και ανεβαίνει αυτό, το βλέπουν όλοι, το πρώτο χαμπάρι στα ελληνικά δεν έχει βγει καθόλου. Ναι. Αντιλαμβανόμαστε γιατί δεν βγαίνει και μετά παίζει ένα edit, παπ, και. Η ιστορική εξαφανίστηκε. Εξαφανίστηκε το ιστορική. Και βγήκε ο Πέτσας και λέει: εντάξει, ρε παιδί μου, λέει, συμβαίνουν αυτά. Καμιά φορά λέει στα κείμενα βγαίνουν κάποια πράγματα και. Ναι, που συμβαίνουν, δεν... αλλά στο SDNA π.χ. Στο ΠΑΟ 24. Ναι, στο... ναι, στο Υπουργείο Εξωτερικών, στην ναι, ιστορική. Ναι. Γιατί αυτή ήταν μεταξύ των δύο αντρών προφανώς η διατύπωση, η συνομιλία του. Δεν, δεν έγινε κάτι άλλο. Η ιστορική κατά τα άλλα. Κοίτα, όπως διάβασα έναν φίλο μου συνάδελφο ότι. Ότι λυπάται αυτό που βγήκε γυμνός, θυμάστε που βγήκε γυμνός εδώ πέρα. Ναι, που έχει γίνει, ναι. Είναι κρίμα να βγαίνεις γυμνός και να δείξεις τον κόλο σου και στο τέλος να παίζεις. Ναι, ναι, και μετά να γίνεται αντικείμενο, ας πούμε, έτσι, όλοιγον τη. Ναι. Θοπεύματος, ας πούμε. Νοητικού πάντα. Η φρυδοκαπηλεία ήταν και θα είναι παραδοσιακό χόμπι όσων θέλουν να εξουσιάσουν τον τόπο. Και να μην, πώς το ξέρουμε, χωρίς να διασφαλίσουν ποτέ. Σε μεγάλο ποσοστό τα συμφέροντα της πατρίδας. Ναι, και ταυτοχρόνως να έχουν και συνέπεια στα λόγια τους. Όχι κραυγές άναρθρες και μετέπειτα κουκούλωμα και χουχούλιασμα, κουκούνινγκ, πολιτικό κουκούνινγκ που μας είχε πει έτσι ας πούμε, ο πρωθυπουργός μας τον Μάρτιο-Απρίλιο. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Ναι, γεια σας, παιδιά. Καλώς τον να. Σταύρε, για το πέναλτι που είχες πει. Ποιο απ' όλα. Αυτό που έγινε μέσα στη Ρωσία. Ναι. Το έχει ξανακάνει με τον Ολυμπιακό. Άλλη φάση. Στον πρώτο ο Γιαννούλης κάνει ναι. Επιθετική άμυνα απρόσεκτη. Εκεί ξέρεις τι έκανε. Ερχόταν με φόρα ο άλλος. Και δεν επειδή έχω παίξει αμυντικός έπαιζα εγώ πιτσιρικάς. Ναι. Εντάξει, όχι σε τέτοιο επίπεδο. Βέβαια, αλλά τα βασικά τα ξέρεις. Δεν κάνεις ποτέ τάκλινγκ εκεί μέσα. Ναι, μικρές περιοχές. Ναι, το εκεί... απαγορεύεται, δηλαδή το αποφεύγεις όσο μπορείς. Ναι, εκεί γιατί είναι, είσαι επιρρεπής στο πέναλτι έτσι. Και το έχει κάνει με τον Ποντένσε πάλι και τις όλες ευκαιρίες. Δεν θα βάζαν γκολ εκεί πέρα. Ναι. Κερδίζαμε εκεί μέσα. Δεν μπορούσαν να βάλουν γκολ οι άλλοι. Δεν διαφωνώ. Τους βγάζει από τη δύσκολη θέση, όπως είπε και ο Σταύρος, συμφωνώ 100%. Τους έβγαλε από τη δύσκολη θέση. Ας τους να βάλουν γκολ στο γάμα. Ναι. Μην το κάνεις το εύκολο το πέναλτι. Δεν παίζει πολύ επιπόλαια πίσω γιατί τον έχουν φουσκώσει στα μυαλά ότι είναι ο Μαραντόνα μπροστά. Όχι, και δικαιολογείται σε ένα σημείο. Δικαιολογείται σε ένα σημείο, δικαιολογείται, είναι καλό. Αλλά πίσω είναι πολύ επιπλέον. Μέχρι στον αέρα. Ναι. Άκουρε, μην με παίρνει μονότερμα. Θα σου πω εγώ γιατί το κάνει. Γιατί είναι τόσα τα ανεβάσματα πάνω κάτω που σε κάποια φάση σκάει από τι ανάσες, δεν έχει. Καταλαβες. Σε αυτό έχεις και ένα δίκιο, γιατί στο μάτς που έφαγε πολύ κράξιμο και μετά ήταν καλός πίσω, ήταν στο μάτς των τελικών στην ΑΕΚ με το 1-0, τα έχουμε ξαναπεί αυτά και δεν ανέβηκε όμως το κέντρο. Ναι. Και την κράτησε τη θέση του 100%, δεν έχασε καμία φάση. Ήταν πολύ σοβαρός εκεί το μάτς του 1-0. Αλλά τώρα σου λέω, ξέρεις τι κάνει αυτός, κάνει λάθος, κάνει επιθετική άμυνα εκεί πέρα μέσα. Ναι. Δεν γίνεται εκεί πέρα. Και άμα σε σκάσει όλα την τρίπλα, δεν έκανες πέναλτι. Ναι. Θέλει προσοχή εννοείται. Έχουνε... Εκεί είναι τελειωμένη η φάση εκεί. Ναι, άσους να βάλουν γκολ αυτοί, μη τους το δίνεις εσύ, εγώ είμαι αυτής της άποψης. Σοβαρό, σωστό άσους. Είναι. Σωστό είναι, σωστό. Έχουνε βγει για αυτούς παιδιά οι τέτοιοι οι τραυματίες που λέγανε. Όχι ακόμα. Περιμένουμε όχι να ακόμα. Δούμε. Δηλαδή έχουν έρθει όλοι κομπλέ αυτοί εδώ πέρα. Δεν έχουν έρθει ακόμα. Ρε. Α, δεν έχουν. Ρε παιδάκι μου θα έρθουν κομπλέ, αυτό εννοώ. Όχι. Δεν βγάζουν αποστολή στη Ρωσία η ενημέρωση. Είναι λίγο πίσω. Δεν βγάζουν αποστολές.
Θα δούμε. Τι ανακοινώνουν ότι θα το. Ό,τι έρχεται η αποστολή. Ξέρω. Ναι, και μπορεί να φέρουν 40 άτομα. Κανείς δεν ξέρει. Εντάξει. Θα δούμε το μεσημέρι. Εντάξει, τώρα για μένα αυτό το μάτς είναι καθαρά θέμα λογιστικό. Λογιστικό. Δεν ξέρω τώρα από λογιστικό είπες ή καθοριστικό. Λογιστικό, λογιστικό. Nice. Δηλαδή θα βγεις, εντάξει, βγήκες. Βγήκε και η ΑΕΚ που έτυχε με τη Βίντη. Τι έκανε, σε φτυλίστηκε, μηδέν βαθμούς και τέτοια. Άρα άμα το έχεις και δεν θέλουμε εμείς να κάνουμε αυτό που κάνει η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ πήγε στους ομίλους και πήρε το Γιαννιώτα. Γελούσαν την άλλη μέρα οι παίκτες στην προπόνηση, δηλαδή. Ε, ναι, είχε το Λιβάγια πέντε αγωνιστικές έξω και πήρε το Γιαννιώτα για να. Εντάξει, τέλος πάντων. Αλλά θέλω να σου πω ότι το σκοπός είναι, ο αυτοσκοπός είναι να κάνεις ομάδα. Όχι να μπει στο Champions League. Και να πω κάτι και ένα γενικό για το fair play, θέλω καιρό να το πω. Αυτό το fair play, ρε παιδιά, είναι η μεγαλύτερη απάτη που έχει βγάλει. Δηλαδή, μαζεύτηκε εκεί η Real, η Barcelona, η Juventus και αυτές οι ομάδες, την Bayern. Και με το που ήρθαν οι άλλοι, οι Ρώσοι, οι Κινέζοι, οι Άραβες, ξέρω εγώ, και είδαν ότι θα τους τελειώσουν, βγάλανε αυτό το fair play. Τι fair play, ρε παιδιά, δηλαδή. Δηλαδή, άμα μια ομάδα δεν έχει τηλεοπτικά σε μια χώρα και δεν έχει και κόσμο, πώς θα φτάσει τις άλλες ομάδες, ρε παιδιά. Αυτό λέω. Είναι ένα κόλπο που το βγάλανε αυτοί για να παγιωθεί μια κατάσταση. Δεν πάβει να είναι γεγονός όμως. Ναι, θέλω να το πω ότι δηλαδή μην το θεωρούν δηλαδή όταν το λένε το financial fair play. Μόνο fair play δεν είναι. Μόνο fair play δεν είναι. Αλλά παιδιά, σας νοιάζει τι θα κάνει ο Σαββίδης άμα θέλει να βάζει λεφτά στην ομάδα ή ο κάθε Άραβας ή ο κάθε τέτοιος. Δεν το κατάλαβα εγώ αυτό. Και όμως από ό,τι φαίνεται τους νοιάζει. Η Ελλάδα είναι 10 εκατομμύριο χώρα. Θα μπορέσει ποτέ να ανταγωνιστεί, ας πούμε, την Κράσνα που είναι εκατομμύριο χώρα η Ρωσία ή την Αγγλία και την Γερμανία. Ε, όχι, γιατί όπως είπες και νωρίτερα, είναι λογιστικό το μάτς, έτσι και το ποδόσφαιρο είναι και αυτό καπιταλιστικό. Ο ισχυρός θα ισχυροποιείται και ο αδύνατος θα. Καπιταλιστικό. Δεν είναι καπιταλιστικό, φίλε. Είναι κομμουνιστικό καπιταλιστικό. Το καπιταλιστικό σημαίνει τα αφήνω εύκολο. Αυτοί είναι και καπιταλιστές. Αλλά βάζουν και όρια ό,τι θέλουν αυτοί. Ναι, δηλαδή ότι όλα μονάδικα τα θέλουν δικά τους. Ούτε ελεύθερο καπιταλισμό κάνουν. Ε, δεν είναι φιλελευθερισμός, καπιταλισμός είπα, έχει διαφορά. Ναι, κάνουν ό,τι θέλουν, όπως στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα δεν με καπιταλισμό έχουν. Όλοι είναι κρατικοδίαιτοι επιχειρηματίες. Εντάξει, εννοείται. Αυτό είναι δική μας. Αυτοί τα έχουν κάνει όπως θέλουν. Δική μας πατέντα. Αλλά λέω, ρε παιδί μου, ότι σε μία βάση το ο ισχυρός θα ισχυροποιείται. Θα δυναμώνει. Και ναι, θα υπάρχουν ανισότητες μεγάλες. Επειδή έρχονται απ' έξω πιο ισχυροί από αυτούς, γι' αυτό βάζουν κανόνες που να μην μπορούν να μπουν απ' έξω ισχυροί. Δηλαδή δεν θέλουν ούτε τον καπιταλισμό, δεν θέλουν. Φοβούνται τους Άραβες. Mm-hmm. Παρέκεται εσύ τι φοβήθηκαν. Αυτό είναι, φαίνεται από ένα χιλιόμετρο. Η Μπαρσελόνα, η Ρεάλ, η Μπάγκερ και η Γιουβέντους. Αυτοί τα κάναν όλα. Mm-hmm. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Έγινε, παιδιά. Τσαο. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Γεια σας. Καλώς το να. Τι γίνεται, καλά είστε. Καλά είμαστε, εσύ. Και εγώ συμφωνώ με τον φίλο, mm-hmm. γενικές γραμμές για αυτό που είπε για το financial fair play. Διότι το στήσαν αυτοί εδώ οι πόσες, 7, 8, 9 ομάδες είναι. Αυτή το G8. Ναι, αυτοί εδώ οι τύποι. Λοιπόν, το φίλος από την άουσα που μας πήρε μου, έτσι έκανα μια σύγκριση στο μυαλό μου. Και Καρά και Φατμέ και Σκουλίκη. Καλά, Φατμέ Σκουλίκη. Ναι. Πώς λέει αυτό. Ναι. Και αγρότιδα. Κάποιον μου θυμίζει εδώ στη γειτονιά μας. Mm-hmm. Έλα, ντροπή. Έλα, έχουμε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Πρέπει να ασχολούμαστε με αυτό. Τι ήθελα να πω. Εγώ έκατσε μετά το μάτσι το δικό μας και τους είδα τους Ρώσους. Με το Σότσι που παίξανε. Ναι. Έφαγαν πολύ ξύλο. Καλά να πάθουν. Έπαιξαν οι βασικοί εκτός του Βάντερσον. Ναι. Ήταν δαλματίες. Και ο speaker όλη την ώρα αναφερόταν στον αγώνα της Τετάρτης. Αλλά αυτοί έφαγαν πολύ ξύλο. Παίξαν όλοι. Φάγαν όλοι σχεδόν ξύλο οι μπροστινοί τους. Και ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ, δεν είναι σαν και εμάς που μισή ομάδα δεν έπαιζε. Εδώ λοιπόν πάμε στην κουβέντα που γίνεται. Εκεί ξεφωνίζουν τον προπονητή που δεν έκανε rotation και εδώ που έκανε. Τον ξεφωνίζουν, αλλά αυτοί υπήρχε και πρόβλημα ότι αυτοί έχουν κάνει 2 ήττες και 2 ισοπαλίες ήδη. Ναι, εμείς έχουμε θέλξει. Ναι, και είναι στη μέση της βαθμολογίας και επειδή η ομάδα κοιτάει να είναι στην πεντάδα τουλάχιστον αυτή, γι' αυτό έφαγε και τον Πινελίκη ο μάγος αυτός που έχουν. Mm. Και ο Μπέρκοντος χτύπησε στον αγώνα, δεν είναι ψέματα. Πώς χτύπησε? Ζήτησε αλλαγή. Δηλαδή σε μια διεκδίκηση σταμάτησε αυτός και ζήτησε αλλαγή και έγινε στο 60 αλλαγή.
Δεν είναι ψέματα και ο Βάντερσον δεν έπαιξε καν. Ναι. Λοιπόν, εγώ προβλέπω, μπορώ να κάνω πρόβλεψη. Βεβαίως. Εγώ δεν το έχω για γούρι, αλλά τέλος πάντων, ναι. Εγώ το έχω για γούρι, προσωπικά. Ναι, ο καθένας. Ρίχτω, ναι, ναι, εννοείται μπορεί, ναι. Είμαστε... 3-1 το μάτς. Ω, να. Και στο 95 θα είμαστε θα μειώσουν αυτοί. Σταμάτα, ρε, σταμάτα, ρε. Δεν σε πειράζει το 95 να το μειώσουν, να κάνουν μια σέντρα για να τελειώσει. 3-2. Έτσι, ωραίο. 3-1, ρε. Το 1 είπαμε, το 1. Το τελευταίο τους. Εντάξει. Να πάνε να παίξει το καιρό Παλίκ με την νίκη, να είστε καλά. Τσαο, 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 τσαο. Καλημέρα, νόμιζα είπες 3-2 να γίνει στο 95 αυτό, δεν φαντάζεσαι και σαν εξέλιξη. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον να. Άντε, αγόρι μου, πού είσαι εσύ. Τίποτα απολύτως. Πότε παίζουμε. Τι, αύριο. Αύριο. Το δικέφαλο, το Μαυροπούλιο εννοώ. Ναι, αύριο. Ωραία. Ωραία, θα κάνω και ένα ποτπουρί αύριο. Α, θα πάρεις να τραγουδήσεις, να εμψυχώσεις την ομάδα. Ναι, θα ξεκινήσω με Σπυρίδωνα Ζαγοραίο. Ναι. Θα ανέβω με Lemmy Motorhead. My guess. Περνάω σε Μίμη Γκιολέκα. Γυρνάω σε Όζη, Paranoid. Και σβήνω με εγώ τσάμπα. Εντάξει, έχεις φτιάξει συγκλονιστικό playlist. Δεν μπορείς να μας το ρίξεις τώρα ή θα το προετοιμάσεις για αύριο. Μα δεν είμαι καλά, τώρα ξύπνησα. Εντάξει. Πάρε το χρόνο σου. Αύριο σε θέλω ακμεότατο. Ναι, πρόβλεψη. Για ρίχτηνα. 8-0. Καληνύχτα. Μία φωνή της λογικής. Με μπέρκη αποστολή. Βλέπω εδώ, δεν βλέπουμε το πουθενά. Δεν έχουν βγάλει αποστολή, από φωτογραφίες μόνο προσπαθούμε να καταλάβουμε. Δεν λένε αν είναι και ο Βάντερσον. Τον κρύβουν, του βάλαν μάσκα, να μην φαίνεται. Αυτοί δίνουν ότι πετάνε. Εντάξει, το ότι ο Μπέρκ ταξιδεύει δεν σημαίνει ότι 100% παίζει. Ναι. Εντάξει. Πάντα περιμένεις και την τελευταία στιγμή να δεις, να δοκιμάσει. Να. Σε τέτοιου βεληνικούς παιχνίδια. Και η παραμικρή λεπτομέρεια όσον αφορά την διαθεσιμότητα του παίχτη μπορεί να παίξει το ρόλο της. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Ναι, καλημέρα. Καλώς το να. Λοιπόν, για πείτε με κάτι, επειδή τώρα τις τελευταίες μέρες δεν πολύ ακούω. Με το Ζαμπά τι έγινε? Χαιρετίσματα έχεις. Ωραία. Περίμενε, τον δώσαν δανεικό ή τον στέλνουν? Δεν τον καταλάβει. Έχουν δώσει δανεικό, έχει πάει στην Πόρτο, στο Πόρτο για να βρει ομάδα. Οι Βραζιλιάνοι πληρώνουν το μισό συμβόλαιο. Ναι, θα ρωτάω, δανεικός έτσι? Δανεικός, ξέρεις, καμιά φορά δανεικός και γύριστος, αλλά δανεικός, ναι. Εγώ ελπίζω να είμαι δανεικός, γιατί του χρόνου είμαι σίγουρος ο Πορτογάλος δεν θα έρθει στον πάγκο. Τουλάχιστον να γλιτώσουμε, να μην το χάσουμε και αυτόν. Έτσι, μην το χάσουμε και το Ζαμπά. Ο Πορτογάλος ήδη τελείωσε, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ακόμα γιατί τον Μάτος, τελείωσε το Βιερίνια, τώρα αρχίζει τελειώνει και τους μικρούς να πούμε. Εντάξει, τόσο, πάντα ήταν και πρότυπο. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Δηλαδή, ο άνθρωπος να πούμε, τέλος πάντων. Τα πέτυχε παταγωδώς πέρυσι, ήταν και στις τρεις οργανώσεις αποτυχημένος. Με το που ήρθε την καινούργια χρονιά, άρχισε να. Το ένα λάθος, αυτό το άλλο. Δηλαδή, το Μάτος τώρα το καλύτερο δεν συμπάρχει στην ιστορία, για ποιο λόγο το τελειώνει, δεν εξήγησε κανείς. Το Βιερίνε δεν μπορούσε να πει ένα χρόνο ακόμα. Τώρα τελειώνει και τους μικρούς. Άστο τώρα, αγόρι μου, να παίξουμε αύριο. Ναι, εντάξει. Απλά τώρα, δηλαδή, το τάχα που τάχα, τώρα ακούω και με το Ζαμπά και βλέπω δεν διαμαρτύρεται κανείς, ρε, να πούμε. Αφού είναι το παιχνίδι, δεν καταλαβαίνεις. Οι άλλοι λένε 35, άσοι που μπορούσαν κάλλιστα να παίξουν. Ο Ζαμπά 20 χρονών, ρε, δεν χωρούσε μες στο ρόστερ. Λούπα. Λίγορος πέτησε. Εντάξει, δεν έπεσε. Δεν ήταν καλά πάντως μετά τον τραυματισμό, να ξέρεις. Δηλαδή, γενικά δεν ήταν καλά. Ακούγομαι. Ναι, μια χαρά. Δεν ήταν, κοίτα να δεις, εντάξει, πέρυσι δεν έπαιξε τραυματίσεις και λέγαμε αμάν, δεν λέγανε αμάν γιατί κάναμε αυτό το φιλικό στη Δράμα και μας τραυματίσει το Ζαμπά, περιμέναμε να έρθει και με το που έγινε καλά το στέλνει τώρα. Είναι δηλαδή ο Ζαμπά για να μην παίξει τον Μπάου, δεν χωράει στον Μπάου, ο Ζαμπά έτσι μέσα στο ρόστερ. Και βλέπω δεν διαμαρτύρεται κανείς, δεν μιλάει κανείς, δηλαδή όποιον παίξει θέλει τελειώνει. Γενικά πάντως. Τελειώνει και δεν μιλάει κανείς, γενικά, δεν δίνει κανέναν. Ναι, καλά, ανάλογα το αποτέλεσμα αύριο θα αρχίσουν να μιλάνε ή δεν μιλάνε. Αυτό το ξέρεις το έργο. Ναι, άμα αποκλειστεί ο Φερέρα Μπούλο. Του πήγαν τα αποτελέσματα, ευτυχώς του πήγαν τα αποτελέσματα τα πρώτα στην Ευρώπη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δηλαδή δεν πρέπει να δώσει εξηγήσεις για ποιο λόγο τελείωσε το Μάτος. Τι σκότωσε κανένα στα αποδυτήρια και τον τελείωσε. Τι έκανε να πούμε, δεν πρέπει να μάθουμε. Επιλογή του κλαμπ, είναι επιλογή του κλαμπ. Σου λέει δεν σε θέλω άλλο. Δεν είναι του κλαμπ, δεν είναι του κλαμπ, του προπονητή είναι. Δεν μπορεί να πάρει ο προπονητής μόνος το αποφάσεις. Εγώ πιστεύω είναι καθαρά του προπονητή. Αν ο προπονητής είναι τον Βιερίνια, τον θέλω, μου χρειάζεται, θα τον είχα να ανανεώσει ήδη.
και ο Μάτος θα ήταν στην ενδεκάδα. Είναι καθαρά του προπονητή. Τελείωσε τους δύο, τώρα τελειώνει και το Ζαμπά. Και δεν μιλάει για κανείς να πω. Δεν ρωτάει κανείς τι γίνεται. Δηλαδή για το Ζαμπά δεν το ρωτήσει κάποιος. Γιατί ρε φίλε, τι δεν σου κάνει ο Ζαμπά για τον ΠΑΟΚ. Γιατί τον τελειώνεις να πούμε. Βασικά τελείωσε όλα τα εξτρέμ, ρε. Όλα. Δεν έχεις εξτρέμ. Ναι. Δεν παίζεις με εξτρέμ. Κατάλαβες. Τα τελείωσε όλα. Ο άνθρωπος έχει κολλήματα. Είμαι 100%. Δεν είναι. Είναι κολλημένος. Είναι κολλήματα. Άστο ρε σου λέω τώρα, ρε. Μα δεν με τρελάνεις. Άστο να φύγει. Δηλαδή τι θα πει, ρε. Δεν μπορούμε να πούμε επειδή... Ρε μπορείς ρε αγόρι μου. Μην με μαζεριάζεις τώρα. Τι άστο. Από μεθαύριο. Όχι από μεθαύριο, τώρα στο λέω να πω. Τώρα δεν θέλω να πω μεθαύριο, τώρα στο λέω. Ρε με μιζεριάζεις, ρε, άστο ρε που δεν πάει. Τώρα, γιατί αυτά που σου λέω δεν τα ξέρεις, δεν θα πω. Εννοείται ότι τα ξέρω. Αλλά δεν είναι ότι συμφωνώ. Πω, ωραία. Άλλο σου λέω, ρε, άστο να πάει το αυριανό. Και βλέπουμε μετά. Εγώ κοίτα να δεις, άστο να πάει, έχω τόσο καιρό, άστο να πάει. Αλλά με το Ζαμπά τρελάθηκα τώρα. Εντάξει, Βιερίνη, άστο να πάει, Μάτος, άστο να πάει και το Ζαμπά. Πόσο άστο να πάει να πούμε. Θα δούμε. Υπάρχουν πράγματα πάντα που δεν τα ξέρεις. Εντάξει, κοίτα να δεις. Εγώ μακάρι εύχομαι δηλαδή, να κάνω λάθος εγώ. Έτσι. Εγώ αλλά είμαι πολύ απεσιόδοξος. Mm. Δηλαδή πρωτάθλημα με το, γιατί για να θεωρηθεί πετυχημένος ο προπονητής πρέπει να μπει στους ομίλους της Αμπελούς να πάρει και πρωτάθλημα. Μόνο τότε είναι πετυχημένος. Έτσι, πρωτάθλημα μας τώρα μακάρι να κάνω λάθος. Δεν το βλέπω με τίποτα. Καλά, ούτε εγώ το βλέπω. Αλλά δεν είναι η ώρα να το συζητήσουμε. Αυτό σου λέω, ρε αγόρι μου. Τι είναι τώρα, δηλαδή, γιατί δεν συνεννοούμαστε. Η ώρα είναι πάντα. Εφόσον δεν το βλέπεις και εσύ, θα πρέπει να το λες να πούμε. Έτσι. Αυτό πιστεύω. Εγώ το έγραψα πριν τον ανανεώσουν, ότι δεν πιστεύω ότι είναι η καλύτερη λύση. Αντί να το αναλάβεις στο άλλο και να τον έχουμε στο Στάου Πόπα. Τέλος πάντων, αυτά. Έγινε. Τσαου, τσαου. Καλημέρα στη γραβούλα. Καλημέρα. Ωραία, μιζέρια. Τι μιζέρια είναι αυτή, ρε φίλε, πρωί-πρωί. Εντάξει, δεν είναι δυνατόν. Τα δίκια του, αλλά μην μου το κατεμοιάζεις τώρα, άστο, πάμε παρακάτω. Ποια δίκια του ρε εσύ Σταύρο τώρα, σε παρακαλώ ρε φίλε. Σε αυτή την πόλη δουλεύουμε, κυκλοφορούμε όλη μέρα με το ταξί και βλέπουμε και κρίνουμε τώρα, σε παρακαλώ τώρα. Επειδή δεν βγαίνουμε να τα πούμε στο ραδιόφωνο. Βγήκε πρώτος ξάδελφος του Ζαμπά τώρα γιατί έφυγε ο Ζαμπά και γιατί έφυγε ο Ζαμπά. Άντε κάτε μας τη χάρη να πούμε. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Εντάξει, εσύ, δημιουργούνται πράγματα. Δηλαδή, έχουν ακουστεί τώρα παπάδες. Έχουν ακουστεί για τον Βιερίνια όργια. Ο άλλος τώρα διάβαζε να το γράφει σαν κάτι. Ποιος είναι σαν κάτι, γιατί είναι σαν κάτι. Δεν μπορούμε κι εμείς, όχι το κλαμπ, εμείς, δεν μπορούμε να το κάνουμε και όμορφα. Δηλαδή, δε φίλε, ότι. Εντάξει, έκλεισε ένα κύκλο, να είναι καλά, αυτό ακριβώς. Ότι έκλεισε. Ή θα είναι παιχταράς, ή θα είναι σαπάκι και πράγμα. Δεν είναι, ή κάπου μέση λύση, όντως. Πρέπει να βρούμε μια μέση λύση σαν κλαμπ. Okay. Αλλά τώρα δεν βγαίνει, δεν μπορείς τώρα, σε παρακαλώ τώρα. Είναι, ήρθε ο άλλος σαν εξαιρετική περίπτωση πριν 2-3 χρόνια και έχει μείνει πιο στάσιμος και από τους στάσιμους να πούμε. Και θα παρακαλάμε εμείς τον Ζαμπά πρώτα να παίξει μπάλα. Μισός και παίξει. Τράβα στην Πορτογαλία να παίξεις. Ο Ζαμπά και ο Ζαμπά. 25 χρονών ταλέντο. 23, αύριο παίζουμε τον υπερ... Πόσο είναι τέλος πάντων. Τον ακόμα χειρότερα. Γιατί εδώ ήρθε 19 χρονών. Έτσι δεν είναι. 21, ο προπονητής ξέρει φιλέ. Δύο χρόνια, έστω. Δεν είναι, και αυτό είναι λάθος που ο προπονητής ξέρει. Το κλαμπ ξέρει. Σου δείξε, όχι, εννοώ για τον αγωνιστικό χώρο, ρε εσύ, Σταυρό. Ναι, εντάξει. Τι σου πρόσφερε ο Ζαμπά, αυτά τα δύο τα τιμημένα τα χρόνια, τι σου πρόσφερε ο Ζαμπά. Εντάξει. Ποιο μάτς σου πήρε ο Ζαμπά. Το προηγούμενο, ένα μάτς μέσα. Έκανε δουλίτσα. Προηγούμενο, όχι το προηγούμενο αυτό, τον προπροηγούμενο. Στον double. Τον προπροηγούμενο, ποιο δεν έκανε δουλίτσα τον προπροηγούμενο, Σταύρο μου. Όλοι κανένα. Και τα σημαίνει του κόρνερ παίζαν μπάλα, Σταύρο μου, πρόπερση που πήραν το πρωτάθλημα, τον double. Ναι. Δεν γινόταν να μην παίξεις δηλαδή σε εκείνη την ομάδα, γιατί δούλευε σαν ελβετικό ρολόι δούλευε. Mm-hmm. Αυτό προσπαθεί να φτιάξει τώρα ο Πορτογάλος, απλώς προσπαθεί να την ανανεώσει την ομάδα. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Δεν γίνεται να συνεχίζεις να παίζεις το ίδιο επίπεδο με τους 35. Δεν είναι με τον Πορτογάλο. Είναι το κλαμπ. Το κλαμπ αποφάσισε να προστατεύσει και λίγο τα οικονομικά του συμφέροντα. Ωραία. Εννοείται. Ναι, γιατί λοιπόν, ερχόταν η κεφαλιά. Ακριβώς. Αν εγώ έχω λοιπόν το Ζαμπά ενεργό και μου παίρνει 800, τι να το κάνω. Και όχι μόνο, όχι μόνο το Ζαμπά, έτσι. Ναι, ρε, σου λέω. Από αυτούς που φύγανε. Αν ο Μαουρίτσιο επεμένει ότι πρέπει να παίρνει 1,5 εκατομμύριο, πρόβλημα. Ωραία, δεν θα σε ανανεώσω. Το Βέρμπλουμ δεν μπορώ να τον έχω να κάθεται εδώ πέρα. Λογιστικά θα τον πληρώσω με έναν τρόπο, δεν θα φαίνεται στο μπάτζετ μου. Εντάξει, το στόχο τα ίδια. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ τι έκανε, για να τα βάλουμε σε μια σειρά. Ο ΠΑΟΚ επέλεξε αυτή τη στιγμή, αυτή τη σεζόν, την οικονομική του ισορροπία.
είναι δικαίωμά του. Ναι. Γιατί τα έλεγα από παλιά. Δεν γίνεται να πληρώνει ο άλλος 25 και 40 εκατομμύρια το χρόνο. Είναι λάθος. Μα έτσι είναι, έτσι είναι. Εντάξει. Έτσι. Όταν αυτό... το λέγαμε. Το... Ναι. Μας κράζανε. Το θυμάμαι αυτό το πράγμα που λες. Το θυμάμαι... όχι μόνο μας κράζανε. Φίλε. Εγώ το είπα στο Δημήτρη τότε που ήταν στο Λίμπερο, στον Τζορμπατζόγλου, και μου λέγε: η απάντησή του ήταν εσύ, πληρώνεις. Κάτσε ρε φίλε. Με μαθηματική ακρίβεια πας στον κρεμό, άμα τα σκορπάς έτσι. Οκ, ναι. Okay, δεν είναι δικά μου τα λεφτά, αλλά είναι το λογιστικό που είπαμε και τα financial fair και τα τέτοια. Εγώ δεν έχω δικαίωμα να πω ποιον θα πληρώσει αυτός που πληρώνει, αλλά έχω δικαίωμα όχι. να πω ότι κοίτα να δεις, πάμε στον κρεμό. Έτσι ακριβώς. Ναι. Να χτυπήσει τα καμπανάκια. Ναι. Που δεν νομίζω να μην υπήρχε κάποιος με στην πάει να μην χτυπήσει τα καμπανάκια. Δεν περίμενα από σένα και από μένα να το πει, έτσι. Κακά τα ψέματα. Αλλά τώρα το γιατί φτάσαμε είναι κάτι που ναι, το μάθουμε πάντων, κάποια στιγμή. Ότι όλες οι αποφάσεις που παίρνονται, ο άξονας είναι αυτός. Θα πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Έτσι. Δεν έχω τη δυνατότητα έτσι, ακριβώς, να έχω το ζαμπά 800 χιλιάρικα στα πιτς. Παίζω χωρίς εξτρέμ. Το αν θα βρω μια ομάδα να τον ανανεώσει και να το δώσει υπεραξία και να πάει καλά για να τον πουλήσω μετά, αυτό έχει να κάνει με το κλαμπ ή με το μάνατζερ. Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Επειδή δεν σ' άκουσα από την αρχή, για την τριάδα μπροστά αύριο τι βλέπεις? Βλέπω πιθανότερο σενάριο Ζίφκοβιτς, Τζόλι, Τσόλακ και τον Μπέλκα να έρχεται με ένταση από το 60 φεύγα από πάγκο. Θα το ρίξει δηλαδή το 18χρονο στα βαθιά λες, ε? Θα πει τον έχει ξαναρίξει, οκ. Okay, δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά είναι και το άλλο. Δεν είναι. Δεν λέω ότι θα είναι έτσι, μπορεί να μπει και ο Πέλκας. Απλά, ναι. Επειδή θα χρειαστείς μετά το 65, λογικά αν δεν το έχεις καθαρίσει το παιχνίδι ή δεν το έχουν καθαρίσει, θα χρειαστείς ένταση, ίσως κρατήσεις τα πίτσα στον Πέλκα, δεν ξέρω. Εγώ θα ήμουν πάρα πολύ προβληματισμένος. Η σταθερά μου θα ήταν ο Ζίβκοβιτς. Μετά θα έπρεπε να ψάξουν. Ναι. Να ψάξουν όχι, ναι, αυτό εννοώ. Τα άλλα δύο είναι, οι άλλοι δύο. Και η δεξιά. Τον Κρέσπο, ρε. Τι να βάλω δεξιά. Κρέσπο, δεν αλλάζει. Ο Ακή είχε να παίξει 6 μήνες. Σωστά. Mm. Με συγχωρείτε για την ένταση. Καλό μεσημέρι να έχει. Κάντε μια αποφώνηση. Είναι 12 και 1. Μόνο εδώ! Είναι η ώρα των τρελών. 12 έχει και τραγούδι. Πολλά τηλεφωνήματα. Το αλλάξαμε όμως. Όχι για να βήσει, ούτε ένα τηλεφώνημα. Φτιάχνει και το ίντερνετ μόλις ξεκινάει η Τρόικα. Ναι, αφού αυτή τη Νέα Δημοκρατία σπρώχνουν το χρύσανθο. Εντάξει, τώρα είναι γνωστά αυτά. Μαζί μας ένα δωμό στο 2311-241-508. Κλείνετε ραντεβού και η ζωή σας γίνεται πιο εύκολη. Η καθημερινότητά σας καθόλου μίζερη. Δεν είστε μετά την αναδομό σαν το Στέλιο Κατσατσίδη που λέει μια τη γωνιά μου να έχω το κρεβατάκι και την υγειά μου. Όχι. Και την υγειά και την κρεβατάρα και την μπαλκονάρα και όλα. Ακολουθεί έχουμε επιτρόικα με τα τρία προβληματικά παιδιά. Ο καθένας με τον τρόπο του. Εμείς ραντεβού αύριο στις 10 να είστε όλοι καλά. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 100.